Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνου έντικα. Τα λιρά μόνου έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, του Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Αφού θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητός σας, κρατάτε μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι, τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα στα 18133 και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Γράφετε 9.55, αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και μην ξεχνάτε το goldmall.gr, το οποίο είναι κοντά σας πάντα με τρομερές προσφορές, καθώς έρχεται στη Θεσσαλονίκη η θεατρική παράσταση «Η Νεράιδα και το Παλικάρι». Πρόκειται για την ξεκαρδιστική κομμωδία της Φίνος Φίλιμς και παρουσιάζεται στη διασκευή και σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Πρωταγωνιστές είναι η Μαρία Κονιθίου, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Χριστούλα Διαβάτη και ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Η παράσταση «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» έρχεται στο Radio City και τώρα μπορεί να βρει εισιτήριο προσφοράς σε τιμή 10 ευρώ στο goldmall.gr.
Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ισχύει η προσφορά μέχρι η εξάρτηση των θέσεων της προσφοράς και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο goldmall.gr. Κωνσταντίνε, τι γίνεται? Μπράβο τον Γιώργο Κωνσταντίνου στα 85 και τη Χρυσούλα Διαβάτη στα 80 που παίζουν θέατρο. Είναι συγκλονιστικό. Μπράβο στο Βουτσά στα 88 που μέχρι πέρσι έπαιζε θέατρο. Βγάζει λεφτά από κάτι κρέμες που διαφημίζει κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Σε αυτούς που το λέει η ψυχή τους. Δεν το λέει η ψυχή τους, δε. Το λέει και το κορμί τους. Εννοείται. Γιατί για να είσαι εκεί απάνω δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο να παίζεις θέατρο ή κινηματόγραφο, να πούμε. Και ιδιαίτερα το θέατρο που είναι πιο δύσκολο. Στο κινηματογράφο μπορεί να σέρνεσαι, να είσαι ψοφίμη, να σε φτιάξουν εκεί τα ηχητικά τα αυτά, να σε βάλουν μια μακιγέρ. Εκεί που είναι ο Κατράκης βάζουν έναν άλλον, ξέρω εγώ ένα καμπούρι, στο θέατρο δεν έχει. Άμα κάνεις λάθος να πούμε, μπράβο και στους δύο, συγχαρητήρια, είναι καταπληκτική. Λοιπόν, η Νεράιδα και το Παλικάρι, που το έχουμε δει το 68 με Παπαγιανόπουλο, Διονύση, με Αλίκη. Το σκύλο, το θυμάται ακριβώς και την ημερομηνία. Τι θυμάμαι. Όταν αγαπάς κάτι πολύ. Επιχούντας έχουν κυριστεί οι ωραίτερες ταινίες. Εντάξει, τι δεν εντάξει. Είναι μόνο επιχούντας, νομίζω γενικότερα. 67-73, όλος ο ελληνικός κινηματογράφος είναι. Πάμε παρακάτω. Και έχουν γραφτεί και τα καλύτερα τραγούδια και αντιστασιακά τραγούδια εναντίον της Χούντας και ο καλύτερος Πάριος όλων των εποχών, ο καλύτερος Βοσκόπουλος όλων των εποχών, ο καλύτερος Καλατζής όλων των εποχών, ο καλύτερος Μάριος, το έκανε πιο μετά. Μίμης Πλέσας όλων των εποχών. Καζαζίδης. Άσε αυτή την κλαψούρα. Αυτό ήταν κλάψας. Τα καλύτερα τότε τα ποια. Επί Χούντας. Επί Χούντας τον είχαν κομμουνιστής, ήταν, τον είχαν στην απέξω. Επικηρυγμένος. Τι επικηρυγμένος. Απαγορευόταν να παίζουν τραγούδια τους. Ήρθε κάτι ποτά εκεί πέρα, υπέγραψε στο Μίνο Μάτσα, τον τήληξε σε μια κόλλα χαρτί ο Μίνο και έκανε 20 χρόνια. Ας τον Καζαντζίδη. Στα Καζαντζίδη. Καράβια μετά. Ας τον Καζαντζίδη τώρα. Μιλάμε τώρα για. Και έκανε ευχάριστο τραγούδι. Απατεώνες Έλληνες. Οι Έλληνες. Ναι. Τι. Απατεώνες Έλληνες. Τώρα είναι απατεώνες Έλληνες. Λοιπόν, άκου. Στη σύλληψη του στελέχους των Πέντε Αστέρων και αντιδημάρχου της Ρώμης Μαρσέλο Ντεβίτο, προχώρησε η αστυνομία σήμερα τα ξημερώματα. Κατηγορείται ότι έπαιρνε μίζες από επιχειρηματία ώστε να προτιμήσει την προσφορά του για το νέο γήπεδο της Ρώμα. Σύμφωνα με τους αγγλίες, ο Ντεβίτο έχει, όχι ο Ντάνι Ντεβίτο, ο Μαρσέλο Ντεβίτο, έχει πάρει χρήματα από τον ευχαρία Λούκα Παρνάση, ο οποίος επίσης συνελήφθηκε δύο για την ίδια υπόθεση. Η εφημερίδα Κοριέρα Ντελασέρα αναφέρει πως ο αντιδήμαρχος έχει πάρει μίζες και άλλα δώρα από ακόμα δύο κατασκευαστικές εταιρείες. Οι Ιταλικές αρχές ερευνούν αρκετά χρόνια υποθέσεις διαφθοράς που σχετίζονται για τη σκευή του γηπέδου των Τζιαλορώσι, όπως ονομάζονται αλλιώς οι. Ναι, τι θες να με πεις, κοκκινό, ότι είναι και η Ιταλία πατεώνες. Παντού, ρε φίλε. Δεν είναι παντού. Πριν από ένα χρόνο. Έφερε τον Ιταλό τώρα για παράδειγμα. Πριν από ένα χρόνο. Ο φίλος είναι Ιταλός, δεν είναι. Ναι, έχω συγγενήσεις. Και τι έχει. Εντάξει, τιμή είναι όλοι. Ανέντιμοι υπάρχουν παντού. Πριν από ένα χρόνο είχαν συλλάβει υπάλληλο στη Γερμανία. Ένα θείο απαταιώνα Ιταλό δεν έχεις εσύ. Δεν λέω όνομα. Τι με έχεις, τον Ιταλό με τον έβρες για παράδειγμα. Άστο να πάει στο διάλογο τώρα μεσημεριά και τώρα να χαλάσουμε το στόμα μας. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Συλλάβαν και κάναν μίζες Ιταλοί και Έλληνες, Ιουγκοσλάβοι, Βαλκάνοι. Εδώ μιλάμε για πολιτισμό. Η φωτογραφία σ' άρεσε. Ποια φωτογραφία. Τώρα τι είναι αυτό, μας ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει. Θα διαβάσει τη στήλη μας και θα καταλάβει. Εντάξει, πέσει η στήλη μας, έγινε αυτή. Με αυτό που λες, την προμόσια. Βρες μία να χαμογελάει και λέω βρήκα μία με τον Αλαφούζο. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που ακούει όμως τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Γράφουμε για τον Παναθηναϊκό. Αυτό, ναι, πες το. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Άστο τώρα. Λοιπόν, σου έχω νέα από τον Απόλλωνα. Ποιον Απόλλωνα. Πόντου. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Είπαμε, η εβδομάδα είναι δύσκολη να πούμε. Δεν μου είπε να κάνω ρεπορτάζ. Ναι, τι ρεπορτάζ έκανε. Δεν όφυλα να κάνω. Τι να πλήρω τι παίκτες. Ισχύει. Ωραία. Λοιπόν. Από την αρχή της χρονιάς, ναι. Τους είχε εξηγήσει ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης. Oh, κατάλαβα, μίλησε με τον Καλαϊτζίδη. Εννοείται. Άμπραγο. Τι σε είπε. Σου μεταφέρω και τι είπαμε, αλλά και τι γνωρίζω, γιατί έψαγα πήρα και άλλα. Ναι, εντάξει, πες με τώρα, ναι. Λοιπόν, ότι είχε πει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και περιμένουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ναι. Για να αρχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν όπως πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Ότι ο Κάλλας δεν πληρώνει. Αλήθεια λες. Το ρώτησες για ποιο λόγο. Γιατί προκύψαν κάποιες δυσκολίες. Τι δυσκολίες. Δεν μπορώ να ρωτήσω. Του Κάλλας δυσκολίες. Ναι. Αυτά πες στον κόσμο. Λοιπόν, να μάθουμε τι δυσκολίες έχει ο Κάλλας. Ρευστού. Καταρχήν η σχέση που έχει με τους παίκτες είναι ιδανική. Γι' αυτό η ομάδα βγάζει αυτό που έχει. Λοιπόν, απλά οι παίκτες είναι σε δύσκολη θέση.
Γιατί πραγματικά ζορίζονται οικονομικά. Γιατί δεν τη βγάζουν, θέλουν τα προστοζήν, δεν είναι να παίρνουν ότι. Λέγε ρε παιδάκι μου, τώρα τα λεφτά ο Κάλλας γιατί δεν τα δίνει, αυτό θέλω να μου πει. Γιατί είναι. Γιατί ο Καλατζίδης σαν προπονητής τον ξέρουμε ότι είναι καλός. Από εκεί και πέρα ο Κάλλας. Τώρα που είναι τα πράγματα καλά, ο Καλατζίδης δεν μαλώνει. Ρε φίλε. Ηρέμησε. Προπονεί καλά. 4-4-2 έρχονται από την Αγγλία να το δουν. Γιατί, το χρονοδιάγραμμα δεν μπόρεσε να πάει όπως θέλει. Ήταν το Δεκέμβριο. Ρε γιατί δεν δίνει λεφτά, ρε, αυτό ήταν επιζάσει. Δίνει, απλά δεν δίνει αυτά που. Θα μπορούσαν οι παίκτες να είναι άνετοι. Γιατί? Γιατί δεν δίνατε. Δεν δίνατε. Ναι. Και ο Κουτσόγιωργας δεν δίνατε. Και πάρ' τον κάτω στο λαϊκό, στο ειδικό δικαστήριο. Σου μεταφέρω ό,τι ακριβώς έχει. Ρε παιδάκι μου, έχει θέμα ρευστού. Αλήθεια, ναι. Έχει θέμα ρευστού. Έχει θέμα ρευστού ή τα γάλασε με τον Καλατζίδη. Όχι, 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 καμία. Τελείωσε αυτό να μας πει. Σήμερα έχει θέμα ρευστού. Τελείωσε αυτό. Ο Κάλλας έχει λοιπόν θέμα ρευστού. Υπάρχουν όμως και άλλα. Τι άλλα. Που τρέχουν, γι' αυτό σου λέει. Έψαχνα και άλλα πράγματα. Επέ μου. Λοιπόν. Βλέπω τώρα πως και με τον Ηρακλή πήγαν, τους κυνηγούσαν για την εγγυητική, για το λογαριασμό και για αυτά εδώ. Τι εγγυητική, από την μια αυτή στην άλλη πας, με την Καλαμαριά τελειώσαμε. Όχι. Τι. Υπάρχει κίνδυνος για τον Απόλλων Πόντου. Ναι. Για κατάπτωση της εγγυητικής. Για ποιο λόγο. Γιατί ο Βεργόνης. Ποιος είναι ο Βεργόνης. Προϋπαίκτης του Απόλλων Πόντου. Πάρα πολύ καλά. Και πολλά χρόνια. Και της Βέρειας. Ωραία. Λοιπόν, απαιτεί και δεν συμβιβάζεται, ναι. 40.000 ευρώ. Έχει πάρει μέχρι. Δεν κατάλαβα, ρε. Απαιτεί και δεν συμβιβάζεται. Θέλει. Το χρωστάει 40.000 ευρώ. Έχει ωραία. Άμεσα απαιτητά. Τα θέλει τώρα. Τα θέλει τώρα. Ωραία. Και σου λέει να πέσει η εγγυητική. Σου λέει δεν μπορούμε να σε πληρώσουμε. Ωραία. Αντίθετα. Όλο το ποσό είναι 40.000. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτό ο Καλατζίδης. Ο Κάλλας πώς το δίνει αυτό. Εγώ δεν μίλησα με Καλατζίδη και Κάλλας γι' αυτό. Απαλού τα άμαθα. Ρε αγόρι μου. Εγώ, θέλει 40.000 ο Βεργόνης. Ναι. Τα θέλει τώρα. Και η Καλαμαριά δεν συμβιβάζεται. Δηλαδή δεν θέλει δόσεις. Ναι, όχι σου λέει τώρα και τώρα να πέσει η γητική. Αυτό εντάξει, ναι. Αυτό ναι. Πιθανόν κάποιος να θέλει να τους μπρώχνει να το κάνει. Για να μην, γιατί η Καλαμαριά ο Απόλλων, δεν είναι η Καλαμαριά ο Απόλλων, πάει καλά. Συμφέρει τώρα, είναι τρύπημα. Τι τρύπημα είναι. Για ας του δώσω 40.000 να ξετρύπει. Αν δεν έχουνε. Για μην τα σπέσουν. Ναι ρε φίλε. Ας στείλουν δυο γορίλες εκεί πέρα. Δεν πάει το μυαλό σου. Ναι. Δεν πάει το μυαλό σου. Τι να κάνω τώρα. Δεν πάει το μυαλό σου όταν αυτός ο παίκτης. Εγώ θυμάμαι πέρσι αυτός. Ναι. Γιατί ναι, πέρσι είχαμε και ναι, ένα ναι, ναι, κοινό γνωστό. Ναι. Εγχείρηση είχε κάνει δύο μήνες απ' και τον πλήρωσε από τον πόντι την εγχείρηση. Τώρα εσύ με τον εργαζόμενο ή εσύ με τον εργοδότη. Με τον εργαζόμενο είναι. Ναι, αλλά τα λες υπέρ του εργοδότη τώρα. Δεν κατάλαβε. Και με το παίζει αριστερό. Θυμάμαι. Καλά, εσύ είναι φίλος μας, αλλά από την άλλη μεριά είμαστε με τον εργαζόμενο. Λέω θυμάμαι ναι. Ότι πέρσι που είχε τραυματιστεί ο Πόλων ήταν δίπλα του. Αυτό γιατί το λες τώρα, για υπέρ του εργοδότη τώρα το λες αυτό. Όχι. Ναι. Για να υπάρχει. Λέω ρε φίλε, ναι. Όταν σου κάνει άλλο ένα καλό, εσύ γιατί να. Δεν πάει το μυαλό μου στο Βεργόνι. Ναι. Λέω μήπως κάποιοι άλλοι. Εσύ από τα λωνάδια που τους πήρες και τις βενζίνες. Λάθος. Τι λάθος κάνεις. Και τους τόκους τους πήρες. Λάθος. Έχω κάνει λάθος. Δεν έβλεπα εγώ τώρα. Θα εσύ έπρεπε να μιλήσει με τον δικηγόρο να δεις. Πρέπει τι να μιλήσω εγώ με τον κάθε καρτογιακά να μιλάω. Μόνο τα δεδομένα. Οπότε ποιος έχει δίκιο, ο Καλατζίδης ή ο Βεργόνης. Ο εργαζόμενος έχει πάντα δίκιο. Άρα έχει δίκιο ο εργαζόμενος. Η πίεση όμως όταν δεν δύναται η εταιρεία ναι. Για άμεσα απαιτητά όταν σου λέει ο ίδιος ο Καλατζίδης. Αισθάνομαι άσχημα γιατί δεν μπορώ να δω στα παιδιά. Είναι θέμα επιβίωση. Ωραία. Για να δώσει τα λεφτά τα οποία πρέπει. Θα οπότε πάρει λεφτά ο Καλατζίδης αργότερα. Δηλαδή μαθαίνω ότι άλλος ποδοσφαιριστής. Ένα εφαίρετο. Πέρασε ελάχιστα. Θα πάρει ρε παιδάκι μου Καλατζίδης. Να τελειώσω. Ναι, άλλος ποδοσφαιριστής. Ναι. Ο Γκουγούδης. Ο Γκουγούδης. Ναι. Ναι. Τι έκανε αυτό. Τον είπαν ρε άνθρωποι τώρα δυσκολευόμαστε θα έρθουν τα λεφτά και θα πληρωθήσουν. Ναι. Λέει κάνω πίσω. Ποιο είναι καλό παιδί τώρα. Ο Γκουγούδης και ο Βεργόνης τώρα. Δεν είναι θέμα παιδιού. Ναι. Εγώ δε, και ο Βεργόνης μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Εσύ με ποιον είσαι. Πάει το μυαλό μου. Το μυαλό επειδή κάποιος δεν του συμφέρει αυτό το πράγμα. Ναι. Μπορεί να πιέζουν το Βεργόνη. Όχι, πίεζε για όλα. Γιατί δεν τα έχουνε. Πολύ ωραία. Για να μπορέσουμε να πάρουμε εμείς τη δεύτερη. Μπορεί, λες εσύ. Δεν έχει λογική αυτό πλέον. Ναι, αλλά εγώ χρωστάω τα λεφτά. Τι να κάνω. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι. Θα σου λύσει. Θες λύσει. Εγώ τι είμαι, εγώ τι λύσει. Είναι πλήρες. Είναι πληρέστατο. Είμαστε με τον εργοδότη τώρα ή με τον εργαζόμενο. Πάντα με τον εργαζόμενο. Πάρα πολύ ωραία. Όταν όμως. Ναι. Το όμως θέλω. Όταν όμως. Ναι. Ο εργοδότης. Ναι. Παύλα προπονητής. Ναι. Μιλάει με τόσο αφοπλιστική ειλικρίνεια. Είμαστε με τον εργοδότη. Τελείως. Όχι ρε φίλε. Πώς όχι. Ή με τον ένα θα είμαστε ή με τον άλλο. Μου δίνει απάντηση. Και με τον για ποιο. Όχι. Όχι. Μου δίνει μια απάντηση. Για ποιο λόγο η ομάδα. Ναι. Παίζει τόσο καλά όταν τα οικονομικά δεν είναι. Ρε σαν προπονητής ο Καλατζίδης, ξέρουμε. Όχι, τι. Ρε φίλε. Αυτή και, σαν, και σαν κλίμα. Ωραία. Όταν εσύ χρειάζεσαι 500 ευρώ το μήνα για να την βγάλεις. Ωραία. Και ο πρόεδρος Παύλο προπονητής σου δίνει 100. Ωραία. Λοιπόν, και εσύ τα δίνεις όλα. Και το ναι. Λες δεν τη βγάζω. Ναι. Και σου λέει θέλω να περιμένω. Και ωραία. Δεν έρχονται.
Και συνεχίζει να παίζει καλά. Ερώτηση. Αυτό πέσει... σημαίνει ότι είσαι. Ωραία, ερώτηση. Αν πέσει... Δεν είναι εργαζόμενο με εργοδότη. Αυτό σου λέω. Ρε, ερώτηση. Ρε. Ερώτηση. Ναι. Θα τα πάρει τα λεφτά ο Καλατζίδης, είναι σίγουρο από τον, τον Κάλλας. Ναι. Αυτή θα τα πάρει. Ωραία. Εάν ας πούμε καταπέσει η εγκαιτική, έχει πρόβλημα από όλα με βαθμούς. Τελείωσε, ναι. Πολύ ωραία. Ποιος βαθμούς. Δύο λύσεις θα σου βρω. Η μία είναι ο Μελισανίδης να μου δώσει 40 χιλιάρικα που τα έχω καλά και η άλλη να πάω σε τοκογλύφου. Τι εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω. Τι να συμφωνήσω. Γιατί δηλαδή, σε κάθε πρόβλημα δεν υπάρχει λύση. Δηλαδή, άμα εγώ είμαι άρρωστος και μου λέει ο γιατρός, ξέρεις κάτι. Δεν σε μου έκανες μια ερώτηση ναι, ναι. Και μου ζήτησε να κάνω ρεπορτάζ. Ναι. Στο έφερα πλήρες. Εγώ ρεγάλα είναι πλήρες. Πληρέστατο. Λοιπόν, εγώ ωραία. Δεν μίλησα μόνο με τη διοίκηση. Mm. Ψάχτηκα και σε άλλα πράγματα. Ωραία. Και είδα. Σου δίνω λύση εγώ. Το περιβάλλον. Δεν είσαι παγό. Εγώ έχω το πρόβλημα. Πάρ' τον τηλέφωνο και δώσ' τη λύση. Όχι, τη λέω στον αέρα. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο. Ή πάω στο Μελισανίδη και μου δίνει 40 χιλιάρια. Εντάξει. Τώρα είσαι, είσαι κεφάλας ή βουκεφάλας. Εμένα με ρώτησες και όπως βλέπεις ήρθα σήμερα έτοιμος. Σταμάτα, τελείωσε. Πάει παρακάτω. Άλλο. Εγώ σου δίνω. Ή Μελισανίδη το κογλύφο. Δεν να μου δώσει τη λύση. Ή το κογλύφο ή Μελισανίδη. Τελείωσε. Εντάξει. Για να μην πέσω κατηγορία. Να μην χάσω βαθμούς. Πάμε παρακάτω. Για να δεις πόσο καλό. Γιατί ο Μπέος έπινε καφέ. Με το Μελισανίδη, τα φτιάξαν, τους έχω και φωτογραφία. Καλά. Από τα μπουζούκια. Όχι αυτοί που νομίζουν με το Βόλο θα τα έχουν καλά του χρόνου. Οι παοξίδες, να έχουν υπόψη τους. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω, το ξέρω. Αν τώρα στα μπουζούκια λουλούδια γιατί. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι τα έχουν καλά με όλους. Έλα τώρα, τελείωνε, παίξε μπάλα. Υπάρχουν και αυτοί που τα έχουν καλά με όλους. Σαν και εσένα και δεν τα έχει καλά με κανέναν. Τα έχουν καλά με όλους. Λέει άλλα θέματα. Πάει ο Απόλλων, το είπαμε, ωραίο το θέμα. Πολύ καλό. Ωραίο. Λοιπόν. Άλλο. Δεν καλά δυσκολεύεται θα τα δώσει. Ωραία. Δεν βρίσκει από κάπου 40 δύσκολα είναι βέβαια. Δεν ξέρω. Και θα δίνει το πίσω μετά. Ωραία. Λοιπόν. Θα μου πει εύκολα τα βλέπει εσύ. Εντάξει. Αυτή τη λύση βλέπω. Λοιπόν. Κόκκινα πρέπει να είναι πολύ αφελής κάπου και όταν πιστεύω ότι θα προσφέρει όραμα στον Ηρακλή αυτό που πριν από κάποιου μήνε ήθελε να πάρει τον Άρη με δόσει λε και αγόραζε κανένα πλυντήριο. Εγώ δεν διαφωνώ. Μια ερώτηση κάνω. Πέρασε το νομοσχέδιο. Με το που το πιάσω στο μας, όχι. Δεν πέρασε. Το περάσαν πάλι παρακάτω. Παρακάτω. Άρα γιατί καλά που δεν είπαν ευχαριστώ. Ναι. Στα έχω πει εγώ τα γράμματα. Εγώ στα ξέρω. Δεν είπα ποτέ ότι. Τα ξέρω εγώ τα γράμματα. Αλλά θα δώσω δύο κουβέντες, θα πω στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αντιπολίτευση να βγει στην εξουσία. Στον Ηρακλή. Ήταν στον Ηρακλή και έτρεχε. Επειδή είναι κομμουνιστές εκεί πέρα. Ναι, άκουσα τι σου λέει ο Ραυτόπουλος. Μόλις λοιπόν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ επάνω και καλά έκανε γιατί ήταν καλύτερη ομάδα όπως φαίνεται, οι πρώτοι γορίλες που ήρθαν να αρπάξουν οπαδούς ήταν στο Καφτατζόγλιο. Αυτό και τελειώνω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Άλλα θέματα λέγε. Αχάριστο ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Επάνω στον Ηρακλή, ναι. Έτσι νομίζω εγώ. Γιατί όλοι οι κομμουνιστές μαζευτήκαν στον Ηρακλή, όλο και κάποιους ψήφους θα είχε. Τώρα να πούμε δεν. Λέγε τώρα. Μάλιστα. Λέγε, παρακάτω. Το άλλο θέμα. Ναι. Έχει να κάνει από τη στιγμή που δεν περνάει αυτό το νομοσχέδιο. Ναι. Είναι βούτυρο στο ψωμί αυτών που διοικούν σαν άλοθη. Του δίνει άλοθη. Βέβαια, του δίνει άλοθη. Αυτό είναι το δυστύχημα. Γιατί ειδικά. Μπορεί και οι ίδιοι να θέλουν να μην περάσει. Δεν διαφωνώ. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να περάσει. Ναι. Για να δω τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Τι θα κάνουν. Ό,τι γίνεται κάθε φορά. 7 μονάδες ο Ηρακλής, 6 μονάδες ο Ηρακλής, 12 μονάδες ο Ηρακλής, 8 μονάδες στο στοίχημα ο Ηρακλής, 9 μονάδες στο στοίχημα ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής έγινε φίλε. Ξέρεις τι είπε, μπαρμπουτακλής έγινε. Μπαρμπουτακλής δεν λέω να λέγεται. Θα αλλάξει πάλι όνομα. Πάμε παρακάτω. Είπαμε για Καλαμαριά, είπαμε για Ηρακλή. Έχεις τίποτα άλλο να μας πεις. Τίποτα σημαντικό. Ναι. Ενημερώνω, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Πες μου ότι... να πούμε, ναι. Λες πόσο δίκιο λέει φίλος, ότι τι λες πόσο ΑΕΚ, στο ΑΕΚ Λαμία ναι. Θα είναι φιλικό για να περάσει ΑΕΚ. Έτσι λόγω, ναι. Μια απόδειξη λέει γι' αυτό είναι ότι η ΕΠΟ Αβαντάρια προκάλυπτε την ΑΕΚ επειδή στην ουσία έβαλε τη Λαμία να παίξει πριν το μάτς με την ΑΕΚ. Πού, για πες. Τετάρτη 3 Απριλίου να παίζει και έναν άλλο αγώνα Δευτέρα 1 Απριλίου με τον Πανιόνιο. Αυτό είναι. Δύο μάτς μέσα 48 ώρες. Από τη στιγμή που έχει σωθεί, φίλε μου Παναγιώτη. Τι είναι αυτό τώρα. Η Λαμία. Ναι, αυτό, δεν, αλλά είναι επιβάρυνση. Δεν είναι επιβάρυνση αυτό. Ναι. Ναι. Ποια Λαμία με την ΑΕΚ. Διαμαρτυρήθηκε η Λαμία γι' αυτό. Έβγαλε ο Πανούργιας, πώς το λένε αυτό. Ο Πανούργιας έβγαλε καμιά ανακοίνωση εκεί πέρα να διαμαρτυρηθεί. Ή έκανε την κότα στο Μελισανίδη ο Πανούργιας. Γιατί άμα θέλει το κύπελο ο Πανούργιας, θα πρέπει να πει τι με βάζει μωρή ΕΠΟ Δευτέρα και Τετάρτη να παίξω να πούμε, ενώ έχω παιχνίδια σημαντικά. Διαμαρτύρεται ο Πανούργιας. Ή ήρθε στον Εύωσμο γλυκά, έφερε πρόπερση στο 1-1
και πανηγύριζε όλο ο εύος μας που φέρανε ένα-ένα στον Άρη. Ο φίλος ο Θεοδωρίδης. Μόνο εύος μου. Έλα ρε, τελείωνε. Φίλος. Στον Ηρακλήδη. Φίλος μου. Στον Ηρακλήδη. Εντάξει, φιλία είναι ιερή. Μη. Είναι άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά του Ηρακλή. Επειδή είναι πιο πλούσιος από σένα, γι' αυτό λέω. Όλοι είναι πιο πλούσιοι από μένα. Το ξέρω. Έχεις κανένα φτωχό φίλο, αυτό έχω πει κι εγώ. Όλοι είναι πιο πλούσιοι. Ξέρω, βρε. Εγώ είμαι ο πιο φτωχός που υπάρχει. Γι' αυτό έχεις πλούσιους φίλους. Ενώ κανένα φτωχό φίλο δεν έχεις. Κανένα γύφτο φίλο έχεις. Κανένα τρελό ή μήτρολο με κανέναν που να πολλούς. Μην έχει να τη βγάλει. Πολλούς, ε. Πολλούς. Ωραία. Υπάρχει ένα πολύ καλό ερώτημα. Για πες να μάθω. Πάω που το συμφέρει να ανέβει ο Απόλλωνα. Γιατί τι θα πάθει ο Πάω από τον Απόλλωνα, τι θα πάθει. Όπως σκέφτησε πονηρά, ναι. Και είπες τώρα ότι ο Μπίδε στον Μπέο. Ναι. Με τον Μελισσανίδη. Αν ανέβει από όλα θα είναι με την ΑΕΚ. Όχι, δεν το συμφέρει. Θα είναι με την ΑΕΚ. Παρακάτω, λέγε. Έχει πολύ καλή σχέση ο Δημήτρης ο Καλατζής με τον Δημήτρη τον Μελισσανίδη. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αυτή η σχέση προεκτείνεται και σε άλλα πράγματα. Έχεις δει κανένα παίκτη σε ΑΕΚ να πηγαίνει δανεικό στον Απόλλωνα. Πέρα καταλαβαίνεις ελληνικά, ναι. Γιατί δεν το λέω σε παίκτη. Άντε, παρακάτω. Μια απλή ερώτηση. Ξέρω εγώ. Επειδή έχω βαρτά σαν και σένα ο Μελισσανίδη δεν δίνει. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί αν είχε 40.000 ανάγκη ο Καλατζίδης, ήδη έπρεπε με την Courier να το στείλει ένα μαύρο πακέτο και να του πει πάρτα και τα βρίσκουμε. Αλλά είναι τσιγκουνάρας ο Μελισσανίδης. Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα κύριε Μελισσανίδη. Αυτοδημιούργητος, φοβερός, τρομερός. Αλλά ένα σαραντάρι το φίλο μου δεν τον έδινα. Κλείσε. Πάμε σε άλλα δεν θέματα. Δεν κλείνω ρε φίλε. Κλείσε άλλα θέματα. Δεν έχει λογική. Εφόσον έχει καλή σχέση, ναι. Δεν θα δίνει 5 παίκτες δανεικούς. Όταν δεν είχε παίκτες στο δανεικό. Ποιο να δώσει δανεικό. Από τη Β' ομάδα. Πες με ένα, από τη Β' ομάδα. Ναι. Μπορεί να παίξει παίκτη στην Καλαμαριά βασικό. Δεν το ξέρω. Τι να ξέρει, αφού δεν ξέρει τι σου γίνεται. Τι να ξέρει. Τι να ξέρει. Άμα, τον πάρει, άμα πάρει ο Καλατζίδης τον Άλεφ στον Απόλλωνα, τον αφήσει στον πάγκο. Σου έδωσα όλο. Τι να με δώσει τώρα. Όλο το ρεπορτάζ. Τι ρεπορτάζ. Με κάθε ποιο να δώσει δανεικό. Ποιο να δώσει, ξέρει από πέντε. Η σχέση. Τι σχέση. Σχέση από σχέση ή διαφορά. Τι σχέση, ποιο να τον δώσει. Εδώ δεν φαίνεται καμία συναλλαγή. Τι να τον δώσει. Αν έβλεπα αυτά, αν έβλεπα αυτά. Δεν σου λέω ρε, ότι κάνει. Αν μάθαινα ότι έστειλε 40.000 καβοηθήσει, να σου πω. Ναι, ρε φίλε. Λε, λέω, ξέρω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν πολύ καλή σχέση. Και από... αύριο μπορεί να είναι καλύτερη. Μπορεί να χαλάσει κιόλα. Ξέρω όμω ότι ο Δημήτρη Καλατζίδη με τον Δημήτρη Μελισσανίδη έχουν καλή σχέση. Την οποία δεν την έχει ο Καλατζίδη. Αυτό δεν φαίνεται στο γήπεδο. Με τον Σαβίδη. Αυτό δεν φαίνεται στο γήπεδο όμω. Αυτό το λέω προ αποφυγήν παρεξηγήσεω. Αν φαίνονταν στο γήπεδο, το έλεγα οκ. Okay. Πώ θα φανεί στο γήπεδο. Είτε αν είχε διαιτησία υπέρ του, είτε αν είχε παίκτε ιδανικού από την ΑΕΚ, είτε αν έστελνε τα 40.000 που λέει. Ο Καλατζίδη είναι πολύ καλό προπονητή. Ωραία. Η ομάδα του είναι όπως μου είπε. Είχε κακή διαιτησία. Παρακολουθείς καλά μάτς. Εγώ δεν λέω ελάχιστα. Ελάχιστα. Δεν θέλω να λέω πλακίες. Λοιπόν, πες δεν ξέρω και πάμε σε διάλειμμα. Και άλλη μια φορά. Δεν ξέρω. Σου έδωσα όλο το ρεπορτάζ. Άντε πάλι δεν το ξέρω. Ρεπορτάζ. Βρε, εγώ το ρεπορτάζ άντε, το άκουσα. Άντε, 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 Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, συνεργάτες, οτιδήποτε μπορεί να σας διορθώσει. Μέχρι και το φαρακρό το ξεκλειδώνει καμιά φορά και ξεμποκάρει. Στο 85 27 27 ψέματα λέω. Μια χαρά είναι ο Πετκανίτσας, από τους καλύτερους επαγγελματίες. Και εργατικότατος άνθρωπος. Και εξαιρετικό παλικάρι. Και στη δουλειά του πολύ καλός. Και εξελισσόμενος. Και πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, τον έχω πολύ βαθιά στην καρδιά μου, στο δεξί μου χέρι. Πώς θα, στη δεξιά πλευρά. Αυτό θέλω να πω. Πάμε παρακάτω. Γρηγόρη, τον πήρε τηλέφωνο τον Μανουριά ο Μπούζος πριν, αλλά δεν σηκώνω το τηλέφωνο του. Ούτε κάποια ανακοίνωση έβγαλε η Λαμία. Τυχαίο. Ανοίξει ποδάρες σαν τη φόλ σου στο κορίτσι με το άλογο η Λαμία. Ο Πανουριάς άμα το κυνήγαγε θα ήταν έξαλλος. Θα ήταν έξαλλος. Από εκεί και πέρα τώρα, άστα. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω. Δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει φιλίες και έχθρας με όποιον αγαπάει η καρδιά του. Και εγώ... Είχα πει στήστε μια κλήρωση ΑΕΚ Λαμία και ΠΑΟΚ Τρίπολη για να περάσουν σίγουρα και οι δύο αυτές οι μεγάλες ομάδες στον τελικό, να δούμε ένα τελικό τουλάχιστον άξιο των ομάδων και των οπαδών και των φιλάθλων και των εθνικών. Εγώ και είναι συμπαθά τα μελέ, αλλά ακούω την εκπομπή καθημερινά με όλο το σεβασμό. Θέλω να σα πω ότι είστε πολύ δίθεν. Σα ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα τι είπε. Ότι... Πιστεύει ότι είμαι πολύ δίθεν. Σε ποιο πράγμα. Σε ποιο... Να ξέρω, ρε φίλε. Ναι, κοίταξε. Το να λες είμαι δίθεν, εντάξει, να με βρει, να με πει ό,τι θες. Αν μου το αιτιολογήσει, θα σου δώσω πολλά ελαφρύ. Εμένα είπε. Αυτό να ναι. Λέει. Εντάξει, τι λοιπόν, λέει. Πήγε κύριε από προπόνηση το μεσημέρι εγώ στη Στουτγκάρδη. Πώ θα πάω. Πώς... Στουτγκάρδη.
Το είπες. Αυτό το Σάββατο το Ultra Fighters Gam που παίζω κι εγώ. Gym. Σε προπονούμε δηλαδή. Gym. Όπου ο Κωστάκης Παπαδόπουλος που είναι παιδί φίλος μου. Σαν γιο μου τον έχω. Γιατί όταν ήρθε στο γυμναστήριο ήταν 10 χρονών και ήταν σαν παιδάκι και τώρα έγινε ολόκληρο θηρίο. Παίζει επαγγελματικούς αγώνες. Στους Έλληνες ομογενείς. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης θα είναι το main event. Μπροστά σε 20.000 Έλληνες στη Στουτγκάρδη. Και από τη μια ο Παπαδόπουλος, ο δικός μου ο Κωστάκης, τον ούλτρα του δάσκαλου, γκάμ. Ωραία. Θα είναι στην ίδια κάρτα, καθώς φιλοδοξεί να έχει ανάλογη πορεία με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή. Λοιπόν, πληροφορίες στους Ultra Fighters. Είναι πολύ καλός αθλητής, ο Κωστάκης. Ακούει και την εκπομπή μας, αν και δεν το αγαπάει το ποδόσφαιρο, είναι πυγμάχος να πούμε. Και είναι επαγγελματίας πια πυγμάχος και κάνει μεγάλους αγώνες σε πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, λέγε, η ΕΠΟ όρισε για την Τετάρτη. Να ενημερώσω τώρα μόλις, ναι, αλίευσα την είδηση ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ορισμό της ΕΠΟ. Ποιος το διέχει το πρόβλημα, ποιος? Η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ, γιατί η Λαμία έβγαλε ανακοίνωση. Όχι, δεν χρειάζεται. Τελείως. Το απαγορεύει ο ΚΑΠ να γίνει αυτό. Ωραία. Άρα, τζάμπα φωνάζεται. Ναι. Τζάμπα φωνές, τζάμπα. Δηλαδή δεν είναι θέμα Λαμίας και ΑΕΚ, είναι ότι από τον κανονισμό απαγορεύεται να γίνει κάτι τέτοιο. Ωραία. Οπότε, τζάμπα συζητάμε. Ωραία. Δεν υπάρχει θέμα. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά που γράφει η εφημερίδα τα είπαμε για τον Απόλλωνα, το κακό μαντάτο, το εξηγήσαμε. Ναι, αυτά που έλεγε η εφημερίδα το έχει εσύ για δικό σου ρεπορτάζ, α πούμε. Όχι, δεν τα διάβασα. Εγώ έκανα ρεπορτάζ. Απόξω. Όχι, δεν διάβασα καν. Άλλο λέει. Ο Χάρης κάνει τρομερή δουλειά. Ναι, το δουλειά εσύ έκανε το ρεπορτάζ, με είπε όμω. Δηλαδή, του χάνει το ρεπορτάζ ή δικό σου. Και το δύο μαζί. Δεν διάβασα. Δεν είχα χρόνο να διάβασα. Μου είπε κάτι πριν το οποίο δεν το γνώριζα. Ποιο αγόρι. Λοιπόν. Ποιο. Για τον παίκ του Άρη. Ποιο παίκτη, για τον οποίο πολλοί μιλούσαν και λέγανε ότι θα φύγει, θα πάει. Θα φύγει, θα πάει. Τον θέλουν άλλες ομάδες. Ποιος θα φύγει, ποιος θα πάει. Ποιον θέλανε. Ξέρω εγώ, πολλούς θέλουν παίκτες του Άρη. Πολλοί παίκτες του Άρη. Ένα παίκτη του Άρη. Τον Γκαρσία, ας πούμε. Και άλλο παίκτη. Και άλλο παίκτη. Πριν, ρε, για ποιον παίκτη μου λέγες. Για τον Πατήγια. Ακριβώς. Ωραία, τι. Και είπες ότι τον έδεσε στον Άρη. Εγώ τον έδεσα στον Άρη. Ότι τον έδεσε. Τον έδεσε, ναι. Τον έδεσε στον Άρη. Ο καλύτερος παράγοντας που πέρασε από τον Άρη. Τα τελευταία 30 χρόνια. Θα τρελαθεί καμιά βούλα πρωτοπόρα τώρα και θα σα αργήσει τώρα. Στην Αθήνα είναι, ας ακούσει. Ακούει τι, την έχει παρατήσει τώρα με το προσαϊκό και την έχει τρελαθεί. Ναι. Εσένα ονειρεύεται τώρα που την παράτησε. Ήθιστε ο καλύτερος παράγοντας στον Άρη τα τελευταία 30 χρόνια να έχει την ατυχία να πέσει στον πάγκο του Νταμπλούχου. Ιβάν Σαββίδη. Όχι. Και να μην μπορεί. Δεν στέκει το ήθιστε. Ήθιστε. Έτυχε. 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 Είναι κακή συγκυρία. Κακή συγκυρία, κακό φεγγάρι. Ο καλύτερος παράγοντας του Άρη τα τελευταία 30 χρόνια μέχρι στιγμής. Ναι. Να έχει τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ του Μεγιστάνα Σαββίδη στην ίδια πόλη. Ερώτηση. Ερώτηση. Αν δεν υπήρχε ο Σαββίδης. Ναι. Πού θα μπορούσε αυτά ο Άρης. Εκεί. Θα είχε πιο πάνω. Όχι, θα ήταν τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος, θα μαλώνανε. Εγώ σου λέω δεν είχε. Δεν ήταν. Ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε. Ο ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη, του Γούμενου, του Παγώνη, του Κρυώνη. Του Δεδέογλου. Ρε πόσο πιο πάνω. Θα σου πω ρε για τον Άρη, πόσο πιο πάνω μου, βρε. Ο ΠΑΟΚ του Γούμενου, του Ζαγοράκη και όλων αυτών θα πάλευε με τον Άρη. Ποιος θα βγει τέταρτος, τρίτος, πέμπτος, έκτος. Αυτό είναι. Η ατυχία του Καρυπίδη, ο οποίος κάνει και δουλειά στην Κίνα, καλές έχω μάθει, με καλούς τζίρους να πούμε. Νερά, λάδια και ιστορίες. Ναι, έμαθα. Όχι, παλέτες. Βρε. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνονται το πρωί ή πρέπει το βράδυ να κοιμηθούν και σκέφτονται επιχειρηματικά. Υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν δύο ουίσκι και κοιμούνται. Υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν δύο ουίσκι, τρία ουίσκι και σκέφτονται. Υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν πίνοντας ουίσκι. Υπάρχουν άνθρωποι που γυμνάζονται και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που τα κάνουν όλα. Λοιπόν, ο Καρυπίδης είναι διάβολος. Διάβολος, τυχοδιώκτης μεγάλος. Έγινε στα 41 του πολύ καλός επιχειρηματίας. Αύριο μπορεί να το γυρίσει ανάποδα και να το διαλύσει τον Άρη. Σήμερα που μιλάμε είναι στην καλύτερη μοίρα. Η ατυχία του λοιπόν είναι ότι έχει τον ΠΑΟΚ Νταμπλούχο. Χθες ήμουνα σε μια ταβέρνα εστιατόριο στο Φαρσαλινό. Ήταν μια παρέα εκεί νέων σουπεράδων, πιτσιρικάδων κτλ. Τρίτη θέση και κύπελο. Αυτά που λέγανε εδώ. Τρίτη θέση και κύπελο. Αυτά ακούει ο Παντελής, σου λέει τι να μείνω. Τι τρίτη θέση και κύπελο. Απαιτούν πράγματα. Βγήκε ο 301 που έβλεπε τον Έγκρι και τον Σαουρίδη και έτρεμε το φιλοκάρδι του να πούμε. Θέλω κύπελο και δεύτερη τρίτη θέση. Τρελάθηκαν. Λέγε ρε, έχω άδικο ρε. Πες μου ρε, ότι έχω άδικο ρε. Μην είσαι μουγκός ρε. Δεν σαν τη Βουλιουκλάκη στο έργο μουγκός. Θα μιλήσει στο τέλος του έργου. Ήταν και άλλοι φίλοι. Τι οι οποίοι χτες δηλώσανε. Τι. Ότι έχουν απέτηση το κύπελο του χρόνου. Και τρίτη θέση. Είναι και τα 50 χρόνια. Εντάξει.
και άλλοι φίλοι του Άρη. Εντάξει, 50 δεν ήταν μόνο μεγάλη σε ηλικία. Ναι. Και νεαρά παιδιά. Αρχίσε στο... Η ψήρα ανέβηκε στο γιακά. Ξεχάσαν τα σουβλιά, ξεχάσαν τις καβάλες, ξεχάσαν τις χρυσούπολες, ξεχάσαν τις ορεστιάδες, ξεχάσαν να πούμε τους πανθρακικούς και τώρα μου θέλουν κύπελο. Γιατί να μην θέλουν. Εντάξει, άμα δεν πάρουν, τι θα γίνει δηλαδή τώρα. Δεν θα πάρω στα 50 χρόνια κύπελο, θα πάρω στα 51. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Είναι μεγάλος μπελάς για τον Αριανό τώρα. Αυτή η ιστορία. Είναι χαρμολύπη. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Χαρμολύπες είναι. Άσε τους Αριανούς, θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Πάμε παρακάτω. Εδώ λέει ότι αντέδρασε ο Χαρίτσης για την τροπολογία του. Ποιος είναι ο Χαρίτσης? Λοιπόν, μάθε ποιος είναι ο Χαρίτσης. Τι είναι ο Χαρίτσης? Ρώτα. Ποιος είναι ο Χαρίτσης? Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Ποιος το λέει εδώ? Στεφέρδα. Γιατί αντέδρασε ο Χαρίτσης? Ναι. Τι είναι ο Χαρίτσης? Εσύ τι πιστεύεις ο Χαρίτσης στην αντέδραση? Ποιος είναι ο Χαρίτσης, ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Εσύ τι πιστεύεις ο Χαρίτσης? Δεν ξέρω ποιος είναι ο Χαρίτσης. Με πιάνεις, εξαπίνεις. Εξαπίνεις. Ποιος είναι ο Χαρίτσης? Μάλλον δεν τον ξέρει το Χαρίτσι. Στην πολυκατοικία, στι 16 οικογένειες, οι 12 τον ξέρουν το Χαρίτσι. Ποιος είναι ο Χαρίτσι, ρε φίλε? Ούτε την ευχαρίστηκα δεν ανοίγει. Τι να ανοίξω να διαβάσω το ρεπορτάζ, Ρακλή. Ότι ο Χαρίτσι. Τι είναι ο Χαρίτσι, κάτσε να μάθω. Σούπερ Λιγκ, Άρης, να κάνω σαν και εσένα. Είναι τον Υπουργό Εσωτερικών. Υπουργό είναι? Ναι. Δεν το ξέρω. Τον Υπουργό Εσωτερικών. Ωραία, Υπουργό Εσωτερικών. Εντάξει. Δεν περνάει. Θα τον πήρε ο Τσακαλώτος. Υπουργό Εσωτερικών. Ο Τσακαλώτος τι είναι? Υπουργός Οικονομικών. Θα τον πήρε τηλέφωνο, αφού πρώτα θα τον πήρε από την ΠΑΕΠΑΟΚ, θα του είπανε μπαμπά, θα άκουσε το ρεπορτάζ ο Γιώργος. Μπήκε ο Γιώργος. Τι να το πάντε να κάνει. Μπαμπά, βρήσα την γιαγιά, μπαμπά. Το θυμήθηκε ο Σαββίδης, πήρε τον Τσακαλώτο τηλέφωνο. Πήρε τον Εσχυρό. Κοιτάξτε να δεις. Σας μισό λεπτό. Πήρε ή τον Τσίπρα, μπορεί να πάρει κατευθείαν τον Τσίπρα. Γιατί έπαρε τον Τσακαλώτο. Συγγνώμη, τον ενοχλήσω, πάω ξύ πράγμα. Τον πήρε τον Χαρίτσι. Αυτό είναι ο Χαρίτσης. Αυτό είναι εδώ ο νεαρός. Αυτό. Νεαρός βάζει. Αυτό ο νεαρός Χαρίτσης. Αυτό. Αυτό διάβαζε πριν 2 χρόνια Μάρξ. Το βάλανε υπουργό. Καλά τον κάνανε. Ο Χαρίτσης είναι αυτό. Ωραία. Από πού είναι, από ποια πόλη είναι αυτό? Πού να ξέρει. Δεν ξέρει για. Και τι είπε, όχι, δεν περνάει. Όχι. Τι να σε κάνω, να μην βρίζει τη μαμά του Σαββίδη με το πανό στα Ρώσκερα να περνούσε. Εγώ στα έλεγα. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ καλά σου τα έλεγα και μ' άκουγε παράλογα. Τι θε τώρα. Τι θε. Ερώτηση. Ναι. Ποιο εσείς δεν μάνι μας θέλουμε. Θέλω τώρα να βάλεις το διαστραμμένο μυαλουδάκι σου. Τι θέλεις, ναι. Να μου πεις το άκουσμα της είδησης, ναι. Ότι δεν παίρνεις τροπολογία, ναι. Ποιοι πανηγύρισαν περισσότερο από οποιονδήποτε? Λοιπόν, εγώ λέω ότι ο Γιωργάκης. Οξύδες, οι Αριανοί. Θα σου πω. Ο Γιώργος ο Σαββίδης γελάει κάτω από τα μουστάκια του. Και αυτός που πανηγυρίζει είναι αυτός που πιάζει με τον Κοσμόπουλο που έχετε εσείς, πώς το λένε, αυτόν τον Αρκουδιάρη. Αυτόν τον Αρκουδιάρη που τον Τζον Πάπα, πώς το λένε, τον Πάπα. Θανάσης Παπαδόπουλος, αυτός πανηγυρίζει. Ο άλλος που θα έπαιρνε διαρκείας για το ορφανάκι δεν τα πήρε, που έχει τα μαγαζιά εκεί με τις, που είναι τα δοκάρια εκεί και χορεύουν οι χορεύτριες. Στα δοκάρια πάνω. Αντί να κάνουν το τερματοφύλακα, ανεβαίνουν πάνω στα δοκάρια να πούμε. Και ο άλλος που ήθελε να κάνει το γιο του ποδοσφαιριστή και πήρε τον Αγροτικό Αστέρα. Αυτοί πανηγυρίζουν. Σου λέει, βάει, κυνηγοί μας, κυνηγάδοι μας κάνουν, κυνηγά τον Ηρακλή. Είναι το καλύτερο άλοθη αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, το καλύτερο άλοθη είναι. Αλλά εγώ σου λέω ότι και αν περνούσε, θα είχαν πάλι πρόβλημα. Θα είχαν μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να πληρώσουν. Ο τον Πάπα. Θα ξεδιάλυνε το τοπίο. Λοιπόν, τώρα έχετε δικαιολογία να φωνάζετε, μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας δράνουν. Έρχεται και ο Μητιτζή, να πούμε, ο μόνιμος, να πούμε, επί ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος του Καφτατζογλίου, μέχρι να φύγει ο Μητσοτάκης, μέχρι να έρθει, ήταν ο Μητιτζή εκεί. Ξέρεις, ο Μητιτζή είναι αριστερός, να ξέρεις. Δεν με ενδιαφέρει. Ο θείος Μοτάσος ήταν ανιψιός του, να ξέρεις. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Κατερινιώτες είναι. Εμένα με ενδιαφέρει. Κατά τρακτέρ εκεί, τα στάκια. Με ενδιαφέρει κάποιος να κάνει τη δουλειά του σωστά. Βράσε τα σωστά. Δεν με ενδιαφέρει. Βρε να σε φάει ο λύκος να και μαύρος. Ηρακλειδέας είναι ο Μητιτζής, φανατικός. Ο θείος Μοτάσος ήταν ηρακλειδέας. Αυτοί ήταν όλοι ηρακλειδείς. Δύο φορές το χρειάστηκα να μάθω πράγματα. Καλό παιδί είναι. Το σήκωσε κατευθείαν. Σε αυτή η μάμπα ηλτία τρογενικό αυτό. Δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπο σοβαρά δύο φορέ χρειάστηκε να μάθει για το καφέ. Σιριζέ, κουκουέτσι. Αμέσω να μάθει. Άντε πάλι, ο θείο Μοτάκη. Ρε φίλε. Ήταν εσύ. Είτε είναι Χρυσή Αυγή, είτε είναι Νέα Δημοκρατία. Είτε κουκουέ. Καλά κόκκινε το κεφάλι του Αντώνη Παπαδόπουλου. Κουκουέδε ήταν αυτοί. Τώρα δηλαδή με έβρισε. Άντε πάλι. Ο θείο Τάσο ήταν κουκουέ. Στου Αγίου Φανουρίου. Τον είδε η θεία μου η Στέλλα, η αδερφή τη μάνα μου, τον ερωτεύτηκε. Του κυνηγούσαν επί χούντα. Του οδηγητή. Ό,τι θες έκανε. Τον κυνηγούσε το θείο Τάσο, να πούμε. Mm. Αυτό είναι ανηψιό του. Μετά το γύρισαν στο Πασόκ. Ήκε όχι ο θείο Τάσο όμω. Όχι. Ήταν αριστερή κανονική. Μετά ο Μητιτζή το έριξε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το βάλανε εκεί στο Καφτατζόγλιο, να πούμε. Και τα λοιπά. Καλό παιδί είναι. Λες αριστερός. Αριστερός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερός. Τι είναι, δεξιό είναι. Κόμμα. Τι είναι, δεξί είναι. Είναι... Του δικαιολογεί. Η μεγαλύτερη δικαιολογία που του κάνει είναι ότι δεν είναι αριστερή. Φυσικά και είναι αριστερή. Καμία. Ναι, αριστερή είναι φυσικά. Παρακάτω άλλα θέματα, λέγε.
Άλλα θέματα, ρε κόκκινε μου. Yeah. Τώρα δεν περνάει το νομοσχέδιο. Έβρισε τον μπαμπά. Τελείωσε, καθάρισε. Τα είπα εγώ. Τελείωσε. Έβρισε εσύ τον μπαμπά. Τελείωσε. Αυτό τα βρίζουν τις μάνες, οι παοξίδες και τα θεία και όλα αυτά και ληστεύουν. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Έχουν αν βρίζουν οι άλλοι, έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι, τελείωσε. Ήρθε η παλιά θύρα 4 και ο Διαμαντής λέει: Έβρισε, λέει την Παναγία, λέει τα θεία. Εγώ ποτέ. Τέλος πάντων νομίζανε, έβρισες λέει και τα λοιπά, δεν έβρισα, κακά πράγματα αυτά, δεν έχει το κυμπόκο και τα λοιπά. Εσείς που ληστεύατε εκεί τους στην Εθνική Οδό. Εσείς ζήτησε συγγνώμη. Ναι, παίρνετε τα κρέατα και τις σούβλες μέσα στα πούλμαν και δέρνετε τους καταστηματάρχες εκεί και τους αποδούς των άλλων των ομάδων. Καλά ήταν, ε. Εσείς ζήτησε. Ναι, τώρα πήγες 60 χρονών και έγινες θεούσα να πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, τι έκανε. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που δυστυχώς ή ευτυχώς ξεχνάει γρήγορα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Λέγε ρε κόκκινε, λέγε. Φίου, καλησπέρα, Σαρδάνη σου και Κατέμιση και καλή εκπομπή. Ναι, εντάξει. Ναι. Για το μάτι τη Λαμία που είναι Δευτέρα, λένε ότι πρέπει να περάσει 48 ώρες για να ξαναπαίξει όταν ξεκινάει η παιχνίδι. Α, θα έχουν περάσει 50. Γι' αυτό λένε ότι στην ΕΠΟ δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν αυτά, λέει. Για να στείλετε την ΑΕΚ στο τελικό ουστ στην ναι. ΕΠΟ. Ναι. Αλλά η ΕΠΟ. Εντάξει, την ΕΠΟ τη διοικεί ένα άνθρωπο καλό, τίμιο. Καλός στη δουλειά του επάνω, ο δικός μας άνθρωπος, τον βάλαμε εκεί για τον πάγκο να βοηθήσει. Δεν βοήθησε, δεν μπόρεσε, ήταν ανίκανος να το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, καλός άνθρωπος είναι. Ρωτάω ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς γίνεται, ούτε ένα σκάνδαλο δεν θα πώς γίνεται. Πώς γίνεται η έπονα του ΠΑΟΚ, όπως λες. Ναι. Και να βοηθάνε την ΑΕΚ στην κλήρωση. Τι να βοηθάνε? Την ΑΕΚ στην κλήρωση. Και ποιο θες να βοηθήσουν. Τι να κάνουν δηλαδή. Γιατί να βοηθάνε την ΑΕΚ. Γιατί μόνο. Εγώ δεν υιοθετώ αυτό που λες. Εγώ είπα πρόσεξε. Εσύ είπες τον κύριο Καμένο, θα έλεγα. Τον κύριο Γραμμένο τον βοήθησε ο κύριος Σαββίδης. Ναι, είναι φίλος του. Κακό είναι. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό. Με την προϋπόθεση ότι η ΚΕΔ θα ελέγχεται από την ΕΠΟ. Δυστυχώς όμως η ΕΠΟ δεν ελέγχει την ΚΕΔ και έτσι ο κύριος Σαββίδης δεν παίρνει διαιτησία. Έκανε μια κίνηση η οποία δεν του βγήκε. Τι θες τώρα να κάνουμε, ρε κόκκινε. Την εξυγίανση, αυτοί που πήγαν να κάνουν οι παοξίδες ψεύτικα, πήγαν να εθάλουν τους διαιτητές, δεν πέρασε. Και η διαιτησία δεν κανενός. Έχω την πιο ωραία διαιτησία στο πρωτάθλημα. Δεν ευνοείται ούτε αδικείται κανένας. Αδικούνται εκατέρωθεν. Μη σου πω ότι τον ΠΑΟΚ τον πάνε και πιο ανάποδα. Εντάξει. Ο Νίκος λέει ότι ο Απόλλων έχει δανεικό από την Κούλα. Από την ΑΕΚ εννοεί. Ποιος είναι. Ποιος είναι ο δανεικός. Ξέρω εγώ, εσύ τα ξέρεις. Εσύ μιλάς με τους παράγοντες να πούμε τον ομάδο. Ποιος παράγοντας Δραπτόπουλε, πλάκα μας κάνεις, αφού πιθανά δεν υπάρχει στα επίσημα χαρτιά ο Καρυπίδης. Ποιος? Το ξεπλήρωμα στο Γαβρό είναι ο Βέλεθ για τους παίκτες που τους πληρώνει για να παίζουν στην ομάδα του. Τι δηλαδή τώρα πρέπει να κάνουμε στα χαρτιά ποιος είναι. Επειδή ήταν η αδερφή του η Ειρήνη ή ο ξάδερφός του κτλ. Επειδή αυτός μπορεί να έχει κάποιες νομικές ατασταλίες, θα τον κυνηγάνε κάποιοι και να μην μπορεί να έχει. Η ουσία ποια είναι τώρα. Όταν κάποιος έχει νομικές εκκρεμότητες. Βάζει τον άλλον. Βάζει άλλα πράγματα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και ο Παναθηναϊκός είχε τους πολυμετοχικούς και βάζανε. Πάμε παρακάτω, ρε, σταμάτα. Προέδρους τον ένα και τον άλλον. Λέγε, τι άλλα έχουμε. Δεν κατάλαβα. Δεν έχουμε, τι να σου πω. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ισχύει, τάξη και ασφάλεια. Αυτό. Εθνικές ομάδες τώρα. Ποιος ασχολείται. Τίποτα. Αυτές οι διακοπές των πρωταθλημάτων είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Τελευταία που πετάγονται γυναίκες από τα μπαλκόνια και φεύγουν σαν τα στούκας κάτω, πώς το εξηγείς αυτό το πράγμα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται. Εγώ ξέρω, φίλε, ότι προχτές έγινε ένα παιχνίδι γυναικείου αγώνα ποδοσφαίρου, ναι, για το πρωτάθλημα της Λαλίγκα στην Ισπανία. Ωραία. Έπαιζε η Ατλέτικο. Των γυναικών. Η γυναικεία. Ωραία. Ομάδα με την Μπαρσελόνα. Ωραία. Και το γήπεδο έχει 65.000 κόσμο. Ανώμαλη είναι αυτή. Γιατί είναι ανώμαλη. Πάμε να δούμε γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή να πάει να δει κάτι τι. Να δει μπάλα. Δεν η ομάδα του είναι πρώτη. Την ομάδα του παλαδού. Πάνε βεβαίως. Επειδή παρακολουθούν γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ανομαλή. Τι είναι. Είναι νορμάλ ένας άνθρωπος που θα πάει γυναικείο ποδόσφαιρο. Νορμάλ ένας άνθρωπος που θα πάει να δει ένα γυναικείο βόλεϊ. Νορμάλ ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχουν παοξίδες που η ομάδα του ΠΑΟΚ παίρνει μόνιμο το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Πόσα χρόνια τώρα. Γιατί οι παοξίδες νορμάλ είναι. Που πηγαίνουν και όλοι. Όποιος πάει γυναικείο ποδόσφαιρο δεν είναι νορμάλ. Το λέω εγώ δημόσια. Εγώ να πάω να δω γυναικείο ποδόσφαιρο. Α σου λούπω τα κορμιά. Εσύ, άμα δει τώρα στο πάρκο να παίζουν παιδάκια μπάλα, κάθεσαι και του εξηγεί τι είναι το 4-4-2. Σιγάρι, κόκκινε. Μη. Δεν έχω χρόνο εγώ τώρα να εξηγήσω στο παιδάκι στο πάρκο. Έχει δει κανένα παίζει μπάλα στο πάρκο τα τελευταία 10 χρόνια. Πάμε παρακάτω τώρα. Τάξη, κάνει. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Ποιο πάει να δει γυναικείο ποδόσφαιρο. Να δει τι. Καταρχήν οι γυναίκες είναι ασούμπαλες. Ασουλούποτες και περπατάνε σαν άντρες. Χάνεται η γυναική αθλητικότητα. Χάνεται. Είναι κάποια αθλήματα που τη γυναίκα τη χαλά τη θηλυκότητα. Λοιπόν. Και τι λοιπόν, τι να δεις. Μπάλα να δεις. Θέαμα να δεις.
Να δεις τι, ωραία κορμιά να δεις. Τι να δεις. Πες τον Κωστή, ότι τα εισιτήρια εγώ τα πλήρωσα. Ποια εισιτήρια? Ο Κώστας από την Πενσιλβάνια. Ποια Πενσιλβάνια? Του λες ότι δεν πλήρωσε τα εισιτήρια. Ποια εισιτήρια να πλήρωσε? Αυτά που είχε πει θα δώσει για τα παιδάκια. Εγώ έμαθα ότι δεν τα πλήρωσε. Ο ίδιος λέει ότι τα πλήρωσε. Ας βγει να το πει δημόσια. Έστειλε μήνυμα. Στο πει στον Μπούζο. Τώρα έστειλε μήνυμα. Τι και πήρα διαρκείας. Και λέω ότι τα πλήρωσα. Τα πλήρωσε. Πόσα ήταν? Που να βγει να το διορθώσουμε. Ο ίδιος λέει ότι τα πλήρωσε. Ναι. Δεν σε βρίζει. Λέει πες τον Κώστα. Και να με βρίζει, εντάξει, δεν με πειράζει. Εγώ τα πλήρωσα. Τελείως. Εντάξει. Θεωρείς δηλαδή ανομαλία. Ναι. Το να πάει να δει ένας άνθρωπος γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι, το θεωρώ ανομαλία. Δηλαδή, εγώ πριν από. Αθλητική ανομαλία. Δηλαδή. Πριν από 7 χρόνια έβλεπα γυναικείο πόλο. Α, στο πόλο, ρε. Για μπάλα σε μιλάω. Ρωτάω. Ναι, γιατί το πόλο τι είναι. Να δεις, γυναικείο πόλο. Πώς... Μέσα στην Κίνα κερδίσανε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είμαι ανομαλός. Ε, τι είσαι. Έχεις δει γυναικείο σώμα πολίστρια. Θηρία είναι. Ε, θηρία. Πάτε στα θηρία δηλαδή. Άμα θέλω τα θηρία, πάω στο ζωολογικό κήπο και τα ταΐζω τα θηρία. Γιατί είναι κακό, ρε φίλε. Γιατί να πάω εδώ γυναίκα που δεν είναι γυναίκα, θηλυκότητα. Ο φίλος σου, ο μέντορά σου, ο αλέφατος που βλέπει γυναικείο βόλεϊ ανώμαλος. Άλλο το βόλεϊ. Ο φίλος σου και αδερφός. Δεν καταλαβαίνει. Ναι. Το βόλεϊ, τα σώματα, επειδή είναι ο δείχτης μπροστά. Ο φιλές. Το δείχτη και ναι. Δεν υπάρχει προσωπική επαφή. Δεν υπάρχει. Το σώμα είναι καλύτερο. Σωματική επαφή. Η αρμονία είναι καλύτερη. Και στίβο θα κάτσω να δω. Αυτές που πηδάνε το ακόντιο να πούμε. Ή αυτές που κάνουν 400 μέτρα. Να δω. Να δω γυναικείο βόλι. Πάλι να δω. Μποξ να δω. Το μποξ και εκεί πάλι χάνεται το θηλυκό στοιχείο. Ραπτόπουλο, δεν υπάρχει γυναικείο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ποδόσφαιρο γυναικών. Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό. Η διαφορά εγώ, ποια είναι, δηλαδή. Εγώ κοίταξε να δεις. Και σαν άντρας να πεις ότι βλαπάδει θέαμα. Το ωραιότερο θέμα που μπορεί να δεις βόλεϊ γυναικών. Και στο μπάσκετ τα σουλούποτες είναι, παρτάλια είναι, από σώματα και από αυτά. Δηλαδή, βλέπεις μια γυναίκα που είναι ίδια ο Γρούμπες, να πούμε. Ή βλέπεις μια που είναι σαν τον Κούι, να πούμε, ένα πράγμα. Ε, γυναίκα είναι αυτή, μωρέ, τώρα, να τη δεις να είναι σαν τον Κούι, σαν τον Γρούμπες, να πούμε. Δηλαδή, είναι, οι κάτοικοι της Μαδρίτης που πήγαν να δουν γυναικείο αγώνα ποδοσφαίρου, είναι χάσεις. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ ναι. Έφτανε τελικό Champions League. Λέμε τώρα ένα ναι. ακραίο σενάριο, ναι. το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Και, μόνο εκεί μπορεί και, να και γεμίζαν την Τούμπα οι παοξίδες. Ναι. Θα τους έλεγες ανώμαλους. Καλά, εγώ τους λέω και χωρίς να πάνε. Οι παοξίδες είναι δικοί μας. Είναι φευγάτη, πώς να σου το πω. Είναι φευγάτα άτομα. Ναι, ρε κόκκινε, δεν είναι normal. Έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή, αν δεις μια γυναίκα να παίζει μπάλα, δεν έχει θηλυκότητα. Χάνεται η θηλυκότητα. Περπατάει σαν άντρας καταρχήν. Ναι, γιατί δεν βλέπεις το άθλημα και βλέπεις τη. Ε, τι άθλημα, άμα θέλω να δω μπάλα, δεν βλέπω το Γουαρδιόλα την ομάδα ή αυτό την Λίβερπουλ. Είναι ρατσισμός. Ε, τι ρατσισμός. Δεν καθόλου ρατσισμός. Γιατί το βόλεϊ. Ή κάποια άλλα αθλήματα τα οποία. Το πόλο, μπάσκετ. Δηλαδή, μπάσκετ, ασουλούπο τα κορμιά. Ξέρεις, τα περισσότερα. Ξέρεις σωματική, σπάνια. Ξέρεις σωματική επαφή έχει το πόλο. Ξέρεις τι ξύλο κάτω το νερό. Γιατί οι πολίστρες έχουν ωραία σώματα δηλαδή. Τις βλέπεις καμιά πολίστρα να έχει ωραία σώματα. Το θεωρείς λογικό να βλέπεις. Σαν κάτι πλατάρες να πούμε. Μπάσκετ που βλέπεις πάλι το θεωρείς λογικό. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Το μπάσκετ δεν σ' αρέσει. Το βόλεϊ είναι ωραίο, το beach volley είναι ωραίο. Αλλά το ποδόσφαιρο γυναικών. Τένις να δω γυναικών, να κάτσω να δω τένις, βέβαια. Ε, καλά, βλέπεις την Κουρνίκοβα εκεί και περιμένεις. Ε, τι Κουρνίκοβα, ρε κόκκινε. Τι Κουρνίκοβα. Είναι κάποια αθλήματα τα οποία δεν είναι για τη γυναίκα. Είναι αντιθηλυκά, πώς να το πούμε. Δηλαδή, ψέματα λέμε. Ε, πώς τα γίνει. Φίλος Ηρακλειδέας την Ξάνθη μου λέει, έχει δίκιο ο Κωστής. Το μόνο πράγμα που αξίζει στο γυναικείο βόλεϊ είναι όταν κάνει άμυνα. Η ομάδα των γυναικών που περιμένει. Ρε παιδάκι μου, δεν συναντάς στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο γυναικείο μπάσκετ, στο γυναικείο πόλο, αρμονικά γυναικεία σώματα. Εγώ συναντάς είσαι, τον αλέφαντο με. Είσαι ρατσιστής. Εντάξει, καλά. Είσαι ρατσιστής. Εντάξει, καλά, εγώ είμαι ρατσιστής. Εντάξει. Ότι αυτό που εγώ έκανα ρεπορτάζ ρε ομάδα με βόλεϊ γυναικών εγώ 2 χρόνια. Ποιο στο φιλαθλητικό να πούμε. Ναι. Βέβαια. Είχε τίποτα καλό. Πολύ καλές και πολύ καλές κοπέλες και τη δεκαετία του 90 και προπονήτρια. Μια χαρά. Πώς θα γίνει τώρα. Ρε φίλε, στο γυναικείο μπάσκετ το σχολείο μας ήταν το σχολείο που έχει πάρει τα περισσότερα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ναι. Με τσίγκαλο. Ναι. Δηλαδή που κάναμε και λίγες ωραίες είχε. Δεν βλέπω εγώ το ωραίο. Δύο τρεις εγώ θα σου πω, δεν λέω. Δεν λέω. Θα θυμώσουν οι άλλοι. Δεν παίζανε καλά τα κορίτσια. Δεν βγάλα μια από τις καλύτερες playmaker που πέρασαν. Βρεσά γυναίκες. Τη βιβλία διαβολεμένου. Φάτε πάλι τα. Δεν θέλω να πω ονόματα. Εγώ λέω ένα όνομα. Που έβλεπε ότι ήταν δαίμονα. Η Βιβί διαβολεμένου. Άμα την ακούσει να μιλάει, σαν να ακούς τον αλέφαντο. Δηλαδή πώς. Ιθάνου ρε φίλε Ιθάνου, όταν έτρεχε. Ιθάνου όταν έτρεχε. Όμορφη ήταν. Ιθάνου. Ναι. Ιθάνου είχε μουσι ρε. Ιθάνου είχε μουσι. Μουσι είχε. Εγώ. Και όταν ξυρίζουμε λιγότερες αυτές εγώ. Μα τρελάνεις τώρα. Ιθάνου λέει έτρεχε.
Φταίνουν οι ορμόνες της. Δεν ξέρω τι φταίει, γυναίκα. Τι, τι να κάνουν. Δεν είχε μουσει θάνου. Φταίνουν οι ορμόνες της. Τι έβαλε, σε πήραν τηλέφωνο τώρα ή περιμένει τηλέφωνο. Τι σε νοιάζει, μίλαγε. Ρωτάω, τι, εσύ τι κάνει τώρα, δύο πράγματα αυτά. Τι σε νοιάζει, εσύ ένα δεν μπορεί να κάνει. Άσε με μένα τι κάνω. Τι περιμένει. Εσύ πήγε να δει γυναικείο μπάσκετ για να. Ναι. Σχολείο. Για να δει ωραία σώματα. Τι να σε πω. Εγώ στο φιλαθλητικό που έκανα ρεπορτάζ. Δεν θα δει ωραία γυναικεία σώματα. Και αυτό σου λέει τόση ώρα. Στο βόλεϊ θα δει. Πήρε χαμπάρι. Στο τέννις. Στο Άγιο Όρος εκεί οι καλόγεροι που πας και βλέπεις. Πιο. Εγώ μιλάω για αυτό, αυτό που λες εσύ. Τώρα ναι. Να μας ακούνε γυναίκες, θα σε πάρουν και θα σε περιλάβουν. Ναι. Και θα έχουν δίκιο. Μιας και ακούνε τόσες πολλές γυναίκες στο Μετρόπολης, θα πάρουν και ειδικά στη δικιά σου την εκπομπή. Τι να σε κάνω. Εγώ θα λένε ότι είσαι αριστόμητρο. Δηλαδή, όπως εσύ απαγορεύεις, λες ότι τα γήπεδα έχουν γίνει. Να είχαμε να λέγαμε ναι. Πολλές γυναικείες παρουσίες. Ναι. Το ίδιο πράγμα λες και τώρα. Για μένα δεν έχει διαφορά. Δηλαδή, λες τι δουλειά έχουν οι γυναίκες στο γήπεδο. Το λες ή όχι. Το λέω. Δεν δικαιούνται να δουν μπάλα, δηλαδή οι γυναίκες. Να δούνε. Να δουν ποδόσφαιρο. Και τι θα καταλάβουν. Θα μου πεις και εσύ που θα πας, θα καταλάβει τι θα πει. Δεν είναι ότι. Εσύ δηλαδή περνιέσαι για έξυπνο. Δηλαδή, όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ρε, έχει υψηλό δίκτυο ευφυία. Παράδειγμα... Όχι, έχει υψηλό δίκτυο ευφυία και όποιος ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα είναι χαζός. Δεν είναι νορμάλ να βλέπεις γυναίκες να παίζουν μπάλα. Αντιθηλικά σώματα. Για σένα δεν είναι νορμάλ. Ναι, γυναίκες να βλέπουν ποδόσφαιρο ένα. Και γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο. Φυσικά δεν είναι νορμάλ. Νορμάλ είναι. Λοιπόν, όταν θα ανοίξουμε. Η γυναίκα γραμμένο, να είναι επόπτρια εκεί πέρα, πέσει το μπουκαλάκι στα καρνίβαλ. Τι είπε εκεί, είδε τι καρνίβαλ. Έδωσε τον πέναλτι στον πέναλτι. Δεν είναι καρνίβαλ, είναι καρνίβαλ. Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Και πάνε. Καρναβάλι είσαι εσύ. Μεγαλύτερο καρναβάλι από σένα. Άκουρε τον αλήτηρε. Άκου το ρατσιστήρε. Απαγορεύει τη γυναίκα να βλέπει ποδόσφαιρο. Φανταστείτε αυτό, το δώσουν εξουσία μια μέρα. Ρε πιο Κατάρ και Σαουδική Αραβία μου λέτε τώρα που το απαγορεύουνε. Να το ο τηγατιστής. Εδώ κάνει εκπομπή. Πάμε ρε σε διάλειμμα με τους σκοτώσω. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά από τις 3 στους 95,5 των FM στην εκπομπή της Κακομήρας όπου μπορείτε πλέον να τηλεφωνείτε στο 23 10 13 90. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να κρατάτε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς για οριστική διαγραφή, τώρα τηλεφωνείτε στο 18133. Το 23 10 13 90 είναι ελεύθερα, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Έχω ένα αριστόμουτρο δίπλα μου που δεν θέλει οι γυναίκες ούτε να βλέπουν ούτε να παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Εσείς λέτε ό,τι άλλο θέλετε για τα θέματα που αναλύσαμε. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα φίλε. Πήρα τηλέφωνο λίγο μια ερώτηση θέλω να σας κάνω για κάτι που είπατε. Ναι. Για το παιχνίδι Κυπέλλου και δύο εβδομάδες που είναι. Ναι. Είπατε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Όχι, για την ΑΕΚ είπαμε. Ναι. Την ΑΕΚ είπατε ότι παίζει Τετάρτη. Ναι. Η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη. Αυτό έχει αναρτηθεί, φίλε μου. Ναι, γιατί η Λαμία παίζει τη Δευτέρα. Ναι, άλλαξε δηλαδή. Κοιτάξτε, επειδή τυχαίνει να είμαι διαιτητής ποδοσφαίρου. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Όπως βλέπεις, ρωτάω. Επειδή η ανάρτηση ήταν ότι παίζει Δευτέρα η Λαμία και θα παίξει και την Τετάρτη. Άλλαξε. Εγώ ξέρω μέσω ίντερνετ πάλι που διάβασα ότι το ένα το παιχνίδι θα είναι 3 και το άλλο το παιχνίδι θα είναι 4 του μηνός. 3 του μηνός Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ και 4 την Πέμπτη παίζει η ΑΕΚ. Κύριε μου, σας διαβάζω κάτι το οποίο είναι από το metrosport.gr, το οποίο είναι από τα πλέον αξιόπιστα site, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, 3 του μηνός παίζει η ΑΕΚ με τη Λαμία. Ο ΠΑΟΚ με τον με την όχι κυρία μου. Η ΑΕΚ με τη Λαμία. Τέλος πάντων. Άμα μπείτε στο ίντερνετ το γράφει αναλυτικά πάντως. Σας λέω metrosport.gr. Ναι. Γιατί επειδή παίζει η Λαμία την Δευτέρα δεν γίνεται μέσα στις 48 ώρες να παίξουν δύο παιχνίδια. Ενώ που αυτό γίνεται. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Κυρία μου σας λέω. Ο αγώνας ΑΕΚ Λαμία έχει οριστεί για την Τετάρτη 3 Απριλίου και ώρα 9.30. Και η Λαμία υποδέχεται τον Πανιόνιο στη 1 Απριλίου στις 7. Μήπως επειδή είναι 2,5 ώρες διαφορά
θεωρούν ότι ξεπερνάει το 48ωρο. Ρωτάω. Εγώ τι θα σου πω, αυτό δεν το ξέρω. Σας είπα, πήγα μέσα. Σας λέω, κυρία μου, να μιλάμε στοιχεία όμως. Τώρα, το ίντερνετ μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει. Ναι, σε ίντερνετ στο τέτοιο, στο πώς λέγεται, στο ΤΕ που είναι για το κύπελο το διάβασα. Εντάξει. Το πρόγραμμα του κυπέλου. Δεν ισχύει. Η ΑΕΚ παίζει την Τετάρτη 9.30 και όχι την Πέμπτη. Καλώς. Αν άλλαξε κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, παρακαλώ. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Τι γίνεται. Τελικά έμαθες για εκείνο που είχαμε πει την Πέμπτη που σε είχα πάρει τηλέφωνο. Κανείς δεν γνωρίζει κάτι. Από αυτούς που ρώτησα. Από αυτούς που ρώτησες. Ναι. Εγώ έμαθα μετά από. Δηλαδή, γιατί ρώτησα κάτι πολύ απλό, ρε παιδιά, συγγνώμη. Αλλάζουν στέγη, φεύγουν από εδώ και πάνε εκεί. Έχουν κάποιο σύνολο. Αυτό έμαθα, ότι τους δόθηκε ένας χώρος. Όπως, για να είναι. Όπως βλέπεις, δεν έκανα στο χειρό της και λέω, μήπως τους δόθηκε χώρος για κάτι, για να αθλούνται, να κάνουν. Όχι, μου λένε, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Τρία άτομα που ρώτησα, μου είπαν όχι. Ναι, τέλος πάντων, έχει κυκλοφορήσει, έχει γίνει σούσου. Μήπως ότι είναι κάποια κακή φήμη και όχι, δεν είναι αλήθεια. Όχι, όχι, είναι μέσα στο ίντερνετ, άμα μπει σε site και αυτά εδώ πέρα. Έχει δοθεί ένας χώρος σαν σύνδεσμος. Δεν έχει γίνει αυτό πουθενά. Δηλαδή, αν διασταυρωθεί. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, τι θα φύγουν τώρα δηλαδή, από εκεί που είναι και θα πάνε εκεί. Έχουν φύγει ήδη, δεν υπάρχουν πουθενά εκεί πέρα. Δεν είναι στην Αριστοτέλους. Ορίστε. Δεν είναι στην Αριστοτέλους. Στην Αριστοτέλους τώρα, άμα το κρατήσανε για τα μάτια του κόσμου, δεν ξέρω. Πάντως εκεί πέρα ο χώρος αυτός δόθηκε. Τώρα, αν το. Θα συνεχίσω να ρωτάω μέχρι να. Διασταύρωσε εδώ αυτό εδώ πέρα και αν έχει γίνει. Ναι, γιατί αυτοί που μου είπαν λένε δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιος εδώ. Δεν έχει γίνει πουθενά. Γιατί. Πρόσεξε. Επειδή βρέθηκα στο Ευανόβιο δύο φορές. Ναι. Για άλλο λόγο. Ναι. Λοιπόν, μην πάει το μυαλό σου. Καμία σχέση ναι, με ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Και επειδή έκανε έβολτα δεν είδα τίποτα. Να γράφει κάπου ότι είναι γραφεία αυτόνομης κτλ. Ναι, τέλος πάντων, ξαναψάξω και δεν διαφάνω, είδα τίποτα, σου λέω και με τα ματάκια μου, δεν είδα τίποτα τέτοιο. Ναι, ναι. Τώρα, τότε αυτό εδώ πέρα που κυκλοφορεί στα site είναι δηλαδή. Ρε φίλε, θα σου πω κάτι τώρα, χωρίς παρεξήγηση. Ναι. Γράφουνε ότι ξέρεις, τρομερό σκάνδαλο έπιασε η τάδε να πατά τον τάδε. Ναι. Μπαίνεις εσύ τώρα να διαβάσεις ποια πατά τώρα για ποιον επιχειρηματία. Να λέει πριν δύο χρόνια έγινε κάτι, αλλά τώρα έχει συγχωρέσει. Και δεν λέω ούτε όνομα επιχειρηματία, ούτε τίποτα. Πόσα τέτοια fake news έχεις διαβάσει. Εγώ δεν λέω ότι είναι fake αυτό. Ψάξτε γιατί είναι από έγκαιρες πληροφορίες, να ξέρεις. Και δεύτερον, το αθημί κάποια στιγμή είχες πει ότι η ΑΕΠ δεν υπάρχει. Άλλαξε, αυτό εδώ πέρα. Άλλαξε έδρα. Α, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, η και αθλητική υποδιών υπάρχει, απλά έγινε μεταφορά έδρας. Ναι, το επόμενο βήμα ναι. Είναι αλλάζει και η ονομασία. Πότε θα γίνει αυτό το βήμα, σε καμιά δεκαετία χρόνια. Με αυτή τη. Άμα θα πέσει κατηγορία η ομάδα αυτή. Με αυτή τη διοίκηση δεν έχει άδικο, δεν μπορώ να σου οικολογήσω. Α, μπράβο. Εντάξει. Τέλος πάντων γίνονται όργια. Κοίταξε και εσύ να δεις τι θα γίνει, να γίνει η αλλαγή και σιγά σιγά να ξαναρθεί ο κόσμος στο γήπεδο. Γιατί ο κόσμος δεν πατάει με αυτά τα πράγματα και αυτούς τους τύπους που κυκλοφορούν εκεί πέρα. Δεν θα γυρίσει κανένας. Θα είναι το γήπεδο. 10-15 άτομα. Στη και γιορτή αυτοί θα πας σήμερα. Και αυτοί δεν θα πληρώνουν. Πού να πάω. Στη γιορτή του Ηρακλή σήμερα κόκκινε θα πας. Καλά πλάκα κάνεις τώρα. Ρωτάω ρε εσύ κόκκινε θα πας. Ούτε για πλάκα. Γιατί δεν μπορείς. Ούτε για πλάκα. Είναι. Δεν θα πάει. Ούτε εγώ ούτε για πλάκα. Θα πάω τώρα σε άτομα που έχουν διαλύσει το σύμπαν. Μάλιστα. Πλάκα κάνεις τώρα να πούμε. Εντάξει. Δεν μιλάμε να γίνει να πούμε ριζική ανανέωση τώρα την αρχή. Τι πάω να πω, σε αυτά εδώ πέρα βλέπω τα ίδια άτομα, τα 15 άτομα που το έχουν κάνει τσιφλίκι τους. Σε παρακαλώ τώρα, άντε γεια σας. Ναι. Τι ναι ρε, πεθαμένα το λες, ναι, ναι, ναι. Λέγε φίλε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ακούγομαι. Ναι, ναι. Τον κύριο Ραυτόπουλο θέλω. Ναι, εδώ είμαι. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι μία από τις γυναίκες που σας ακούω κύριε Ραυτόπουλε. Ναι. Από το πρωί ως το βράδυ. Και γυμνάζομαι. Καλά κάνετε. Και ποδόσφαιρο έπαιξα. Oh. Και την ομάδα της έγινε στη δημιούργησα το πρώτο λιθαράκι, το ξεκίνησα εγώ σαν γυμναστία. Την έγινα κάτω. Βεβαίως. Ναι. Το 86. Ναι. Λοιπόν, και έχω ένσταση. Με κορίτσια που παίξανε στον ΠΑΟΚ. Ναι.
και έπαιζα και με τα κοριτσάκια αυτά έτσι για να περνάει η ώρα μου και βοηθούσα. Και όταν κάναμε μπάνιο βλέπαμε η μία την άλλη. Πώς τη βλέπατε? Και σε πληροφορώ ότι με τι μάτια κορμιά, ναι. Κωστάκη, γιατί ναι. Εσύ κάνεις τον προπονείσαι με δεν ξέρω τι μπόι έχεις. Έτσι και το παίζεις όμορφα άντρας. Εγώ δηλαδή, ό,τι προπονείσαι το κάνεις. Ό,τι κάνεις το κάνεις για να είσαι όμορφος άντρας. Το κάνω για το καρδιαγκιακό μου. Μπράβο, ναι. Κώστα μου, μπράβο, ναι. Άρα αυτό το οποίο είναι πολύ λάθος που λες ότι δεν έχουν ωραία κορμιά. Για δες την Θώμα ή τη Βαρδαλή που είναι στον ΠΑΟΚ που πήγε Αμερική και έπαιξε με άλλη. Πώς περπατάνε σαν άντρες. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Εγώ σαν γυναίκα. Το βάδισμα δηλαδή. Θα βάλει συγνώμη, τα κούνη αυτή η γυναίκα μπορεί. Ρωτάω. Ναι, περίμενε, ναι, Κώστα μου. Ναι. Εγώ σαν γυναίκα. Ναι. Στα 60 πάω τώρα. Να σε γερή. Όταν ναι. με βλέπουν έξω, με θαυμάζουν για το κορμί μου ακόμα. Και θέλω να σου πω ότι δεν γυμνάστηκα. Συγγνώμη, μόνο μπάλα παίξατε, δεν κάνατε άλλο άθλημα. Πώς? Λέω, δεν γυμναστήκατε σε άλλο άθλημα. Βεβαίως, έπαιξα και βόλεϊ μέχρι τα 33. Έμεινα αυτό, το βόλεϊ σε έκανε θηλυκό. Δεν σε έκανε μπάλα. Όχι, όχι. Ναι, αλλά ξεκίνησα, προσέξε μέσα, ξεκίνησα από στίβο. Είχα κάνει βουβού. Ω, δύο φορέ καλύτερα. Από Πατουλίδου. Και Πατουλίδου είχε κάτι ποδάρε. Τώρα, άμα τη δει, ήταν Χατζηπαναγή. Τώρα είναι μια ωραία. Πατουλίδου τώρα είναι πιο ωραία από ότι ήταν 30 ετών. Πλάκα κάνει. Αυτά όμω είναι από μινάρια του αθλητισμού και ό,τι και να κάνει και τοξοβολία να κάνει και μπάτμιτο να κάνει και ποδόσφαιρο να παίξει. Κάποια στιγμή όλα αυτά μένουν και αν θέλεις να διατηρήσεις το κορμί και την υγεία σου, γιατί το νους υγιής το καρδιακιακό βασικό, ναι, ναι. Μπράβο, γι' αυτό Κώστα μου, δεν χρειάζεται, εγώ πρώτη φορά παίρνω, ακούω ένα χρόνο, δεν χρειάζεται ούτε να φύγουμε το γυναικείο φύλο μέσω του αθλητισμού, γιατί αποθαρρύνεται τα κοριτσάκια. Γιατί εγώ βλέπω ότι το ποδόσφαιρο, το ανδρικό ποδόσφαιρο πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν πάει καλά, δεν πάει, δεν πάει. Το κοριτσιών πάει μια χαρά. Ναι, τώρα ζήλεψα λίγο τώρα, 65.000 κόσμο τώρα η Ατλέτικο. Δεν μ' άρεσε να πω. Εγώ όμως είδα και πριν από στην Ολυμπιάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες που ήρθε εδώ στο Καφτατζόγλιο, γυναικείς ομάδες πήγα. Έτσι, παρακολούθησα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα γυναικεία, τους αγώνες. Κοίτα τώρα, για να πούμε την αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι τα κορίτσια τα έχουν βελτιωθεί. Με συγκρίση με τις παλαιότερες γυναίκες, ας πούμε. Είναι βελτιωμένες. Οι καινούργιες μας. Και σε πληροφορώ ότι έχει κορίτσια που παίζουν τέτοια μπάλα, που από αυτούς που παίζουν σε κάτι γάμα εθνικές και β' εθνική. Παθαίνεις και λες εδώ είμαστε, είναι δυνατόν. Το κορμί ναι. κρατιέται. Απλά έχεις λίγο τετρακέφαλο πιο και δικέφαλο λίγο πιο γυμνασμένο, πιο εμφανή, αλλά όπως ήμουνα και εγώ. Και κάποια στιγμή όμως μετά τα 30 άρχισε το κορμί να κρατάει αυτή τη βάση και το δουλέψαμε σε διαφορετικό μετά. Τότε λοιπόν να δώσω μια έτσι ιδέα. Έτσι. Να προωθούμε λίγο και τη θηλυκότητα αυτών των κοριτσιών. Μην ναι. τις έχουμε. Ναι, κατάλαβες. Δεν γίνεται όμως ναι. σε κάποια αθλήματα. Θέλεις, δεν θέλεις, γυμνάζεις με μονωμένα σημεία και ιδιαιτερότητες δημιουργούνται στο σώμα το γυναικείο. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άσχημα τα γυναικεία κορμιά. Γιατί άμα δεις κάτι κουβελάρες, ναι. άμα δεις κάτι κορίτσια στον ΠΑΟΚ, θα πάθεις πλάκα. Για να δούμε. Για να δούμε, είναι στο κομμάτι του. Εγώ πρώτη φορά παίρνω και δεν θέλω καλά να. Κάνεις, καλά κάνεις. Έτσι, απλά τα να συνεχίσει την προπόνηση. Έτσι. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι πίνεις ρε κόκκι με τον καφέ σου, Λουπουσούλου. Γαλλικό. Γαλλικό πίνεις. Ναι. Καλός είναι. Ναι. Άρωμα έχει μέσα. Αρωματικό δηλαδή. Πάμε στον κόσμο. Πάμε. Και τι μυρίζει κάτι ωραίο εδώ. Γαλλικό. Γαλλικό. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, Δημήτρης από Διαβατά Κωστή μου. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημητράκη μου. Γεια λοιπόν, σου. Τα είπαμε λίγο το πρωί σε εντονό ύφος, δεν πειράζει, απονούμε έτσι να φτάσει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, απάνε με στη φάση. Στον κόκκινο λίγο, μετά θα έρθω σε ένα ξανακωστή. Ναι. Ρε κόκκινε παλικάρι μου, αγόρι μου γλυκό εσύ. Είναι δυνατόν να αναφέρεις 2,5 ώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο? Δηλαδή, σε παρακαλώ, πού τα έχεις ακούσει αυτά? Στήλτον. Στήλτον. Επόμενος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τώρα τι είναι. Διάλογο. Αυτό, τι διάλογο. Αυτό είναι η δημοκρατία του κομμουνιστών τώρα. Τι είναι αυτό. Ρε φίλε, το Στήλτον. Αν με έλεγε ναι. με επιχειρήματα ναι. ότι ξέρεις το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν γίνεται να το παρακολουθήσεις γι' αυτό το ναι. λόγο. Ή δεν πρέπει να πηγαίνει. Στήλτον. Αυτός λέει είναι δυνατόν. Ναι. Εγώ έκανα. Άνοιξα μια κουβέντα. Ναι. Και αυτός δεν κάνει ναι. κουβέντα πάνω στην κουβέντα. Εντάξει. Μου κάνει. Πάμε παρακάτω. Προσπαθεί να με θίξει. Εντάξει, είσαι και εύθυκτος. Δεν μπαίνω στη λογική. Είσαι εύθυκτος. Δεν κάνω διάλογο. Είσαι εύθυκτος. Δεν είμαι εύθυκτος. Δεν κάνω είσαι εύθυκτος. Δεν κάνω διάλογο πάμε, πάνω σε αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Είσαι εύθυκτος. Λίγο είσαι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, έλα. Καλώς τον. Εισαγγελέας Φωτιάδης. Όχ. Από Λοπόντου. Όχ. Τι έγινε. Λοιπόν, μου λες.
ζήτησε αυτός να κάνει εκπομπή, το άλλο άντε τώρα μην το πω και δεν ξέρω, ζήτησε 600 ευρώ ναι, να κάνει εκπομπή ναι. βραδινή στο Λαϊκό Δικαστήριο. Ναι, εγώ ζήτησε. Ζητάω 598 ευρώ, λιγότερα ναι. από αυτό. Ναι, αλλά τον άλλο τον θέλει ο κόσμος, πολύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εγώ ζητάω λιγότερα, δηλαδή θα πάρουν αυτό ναι, να ζητάει το... 600. Άντε πάλι. Παίζουν. Γεια σου Γρηγόρη μου, αγόρι μου γλυκό. Παίζουν. Και δεν φαντάζω. Έχεις τρελαθεί τελείως. δηλαδή, αυτός γι' αυτό, επειδή με κράζεις, με θαυμάζεις, σε χαιρετώ, σε αγαπώ. Κανείς δεν κατάλαβε όμως ποιος ζήτησε τα 600. Ο Άλεξ. Να μην το πω εγώ και να μπουν μετά τη δεν έχει ψυχή δηλαδή. Ζήτησε εκπομπή Γρηγόρη 600 ευρώ. Είμαστε 16 μήνες μαζί. Ερώτηση. Ναι. Συγγνώμη. Ο ίδιος αξιολογεί τον εαυτό του γι' αυτό. Ναι. Το μεμτό που είναι. Όχι, εγώ ζητάω λιγότερα λεφτά. Ναι, άκου να δεις. Αυτό που κάνεις όμως δεν είναι τίμιο. Γιατί Γρηγόρη μου λέει. Γιατί αγώρι. Και τον εκθέτεις. Ναι. Γιατί λες τι ζήτησε για μια συνεργασία, συναλλαγή η οποία δεν έγινε. Δεν ξέρεις και... ακόμα. Δεν ξέρεις ακόμα. Και δεύτερον προβάλλεις... Στο Λαϊκό Δικαστήριο να δεις τι γίνεται. Εκτός κάμερα. Έλα, αγόρι μου να δεις. Δεν με απασχολεί. Εκεί... Δεν σε απασχολεί, απασχολεί εμένα. Εκεί γιατί κάνει ο Κωστής τη δουλειά του, ο Κοντός τη δουλειά του, ο Κοντός. Άκου να σε πω. Αφιξωτικό τριάδι να πληρώνω 20 μέχρι τώρα έχω δώσει 500 ευρώ. Έχω και οδηγό. Το πληρώνω κιόλας για να πάω να κάνω Λαϊκό Δικαστήριο. Χωρίς να τον πω τον Κωστάκη. Τον πιάσα και αβιαστεί τον οδηγό του. 600 ευρώ. Εγώ ζητάω 500 ευρώ. Αλήθεια είναι, τον πιάσανε και αυτό. Τον οδηγό σου τον πιάσανε και από πείρα βιασμού. Αλήθεια είναι. Τον οδηγό σου τον πιάσανε και από πείρα βιασμού. Το κλείσε. Δεν ακούει. Ναι. Τον πιάσα και αβιαστεί τον οδηγό. Ποιον το. Τον οδηγό το Φωτιάδη. Ποιον πήγε, το Φωτιάδη πήγε να βιάσει. Όχι, μια κοπέλα. Την έκανε άσεμνες αυτές. Και πενεύει να πούμε και έγινε φασαρία στο τριάδι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Τι ζούμε. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Τον Κωστή ήθελα. Μάλιστα κύριε. Πέσανε οι υπόλοιποι γραμμές. Κωστή, πρωτού 20 λεπτά είπες για τη Βιβί, την μπασκετμπολίστρια διαβολεμένου. Εγώ το είπα. Εσύ. Με τον Νίκο είχα παρατηρήσει, τον αδερφό της, τον δάσκαλο. Είναι πολύ καλή οικογένεια και ναι, ο Νίκος. Και τους ξέρω. Και η Βιβί. Τώρα ναι. κάπου είναι προπονήτρια, εκπληκτική ναι. παίχτρια. Ναι. Παίχτρια. Η μια φωνή μπάσα ουφ όταν φώναζε. Ναι. Ναι, πολύ καλή. Ο Νίκος είχε... Η Βιβί και ο Νίκος... περισσότερο, Κωστή, θέλω κανένα τηλέφωνο του, του αδερφού της κάτω. Τον έχασα, είχε μια ταβέρνα τα διαβολάκια. Πού είχε. Είχε μια ταβέρνα τα διαβολάκια, πήγαινα εγώ με τον Τερεπέογλου και έτρωγα. Ήταν ναι. και η Βιβί εκεί. Ο ναι. Κωστής έτρωγε, ο άλλος έπινε. Ο άλλος έπινε, εντάξει, άστο αυτό δεν ξέρω, κάπου είναι στο πανόραμα η Βιβί προπονήτρια. Ναι. Είναι προπονήτρια στο μπάσκετ η Βιβί. Και διατηρείται σε παρά την ηλικία τη. Ναι, όχι, δεν ξέρω αγάπη μου ηλικία. Πρωτού 30 χρόνια δουλεύω μαζί. Θα προσπαθήσω να βρω. Και παρά τα χρόνια τη, η Βιβί διατηρείται σε καλή κατάσταση να πούμε. Ξέρεις ποιες ναι. θα ήθελα να μαθητικάουν. Ναι. Οι δίδυμες, θυμάσαι δίδυμες. Τις θυμάμαι. Τις δίδυμες, ναι. Τι μπορεί να γίνει. Πού να ξέρω, πρέπει να φύγω σε αυτήν. Την μπάλα παίζανε. Είδες την μπάλα παίζανε. Απίστευτη, τη μιλούσαν την μπάλα. Ναι. Τη μιλούσαν. Τι τσιλικάκια, τι αυτά, τι έτσι, τι τρίπλες, τι μαγεία. Επειδή λες και ήμασταν πιτσιρικά σου. Είχαμε ρε καλύτερα απαγόρια παίζανε. Ναι, η μία που έπαιζε καλύτερα απαγόρι, δεν ξέρει ποια είναι. Δεν τη λέμε. Εκείνη η αδύνατη που κάνει τζόκινγκ τώρα συνέχεια. Σταμάτα, και στην μπάλα έπαιζε εκείνη. Σαν τις δίδυμες δεν υπήρχε. Και στην μπάλα έπαιζε. Σαν τις δίδυμες δεν υπήρχε. Στον Άγιο Θεράποντα όλη την μέρα. Μπαπα πού παπα πού και κατέβαινε και ο Κατηλανάβης. Μη, θα κάνει κοιλιά. Θα κάνει κοιλιά. Εμπρό! Παπάμε, θα κάνει κοιλιά. Α μην πιάσει ο Κατηλανάβης, θα κάνει κοιλιά. Λέγε φίλε, ναι. Κοκκινέ. Οχ, οχ. Έλα, κόκκινε, μ' ακούς. Σ' ακούω. Να σου πω, ρε φίλε, έκανες ρεπορτάζ με τον Καλαϊτζίδη. Και δεν ξέρεις αν, η Καλαμαριά έχει δανεικό από την ΑΕΤ ή γενικά την βοηθάει ο Μελισανίδης, όπως είπε σωστά ο... Ναι, δεν ξέρω. Πού κολλάει, συγγνώμη, ναι. πού κολλάει αν έκανε ρεπορτάζ με τον Καλαϊτζίδη με το αν έχει δανεικό. Είναι άλλο το ένα κομμάτι και άλλο το άλλο. Άλλο σε ρωτάει. Πέρα, παιδί μου. Εγώ σου λέω ότι έχει καλή σχέση με τον Μελισανίδη. Έχει, ναι, έχει φυσικά και δανεικό τον Μπάρι Μπάμπι. Ένα ποδοσφαιριστή και θα έχει και δεύτερο. Ο οποίος αρνήθηκε να πάει. Δεν ήθελε ναι, να πάει στην Αθήνα, ήθελε να μείνει. Δεν το γνώριζε, φίλε. Καλά, κάνει. Με πιάνεις αδιάβαστο. Είναι εντάξει, όταν δεν ξέρεις πόσες ομάδες πέφτουν στην ομάδα που είναι, που είναι η ομάδα σου κατηγορία. Δεν ξέρεις τη θέση η ομάδα σου. Πριν δύο εβδομάδες. Πόσες ομάδες θα πέσουν, εσύ ξέρεις.
Ναι, έτσι όπως λέει τώρα, θες να βάλουμε ένα στίχο. Θες να βάλουμε ένα στίχο. Δεν θα το πληρώσει, ρε κόκκινε, δεν θα το πληρώσει. Μην γίνεσαι κουβαρτάς, δεν θα το πληρώσει, αγόρι μου. Φίλε, εσύ ποιος είσαι πληρώσει. Εσύ ποιος είσαι πληρώσει. Εξόκυλε, εξόκυλε. Ρωτάω. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, έμαθα και μου λένε δεν πληρώσει κλίματά σου. Έμαθες εσύ, όνομα έχεις. Όπως λέει, έχασε μια φορά ένα καφέ και δεν το πληρώσε. Ο Κωστής είπε και ο πράγμα. Δεν αμορτάξει τώρα μια πλάκα τώρα, δεν υπάρχει τώρα. Εσύ έχεις έχεις ψυχή να βάλεις δίκημα. Πάρε στίχημα, μου, οι ομάδες που θα πέσουν αυτή την εσύ πες μου από την Αλφα Εθνική, από τη Β. Εγώ λέω ότι ό,τι στίχημα και να βάλεις θα εκτεθείς. Ότι θα αλλάξουνε, ότι θα πέσουν λιγότερες, περισσότερες. Εγώ λέω ότι ό,τι και να κάνεις θα εκτεθείς, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια τα αλλάζουν τελευταία στιγμή. Μήπως είναι κάτι που το βγάζω το μυαλό μου αυτό. Πέρσι πρόπερσι δεν άλλαξε κάτι, πέρσι κανονικά. Δεν άλλαξε κάτι, ο Παναθηναϊκός που είναι. Δύο ομάδες. Συλλόγω για την Β' Εθνική αγόρι μου, εκεί που συμμετέχει ομάδα. Έξι θα πέσουν ρε, σύμφωνα με αυτό που είναι σήμερα θα σου πω αυτό. Αλλάζει, είπαν ότι θα αλλάξουν τις κατηγορίες. Άσε ρε τι είπαν. Θα τις κάνουν Super League 1. Μπορεί. Είπαν ότι θα κάνουν και ψηφιακή επιστήμη για την ΝΑΣΑ. Κάναν τίποτα, δηλαδή τι πήγε την ΝΑΣΑ. Ρε φίλε, η προκήρυξη του πρωταθλήματος, απλά πράγματα, λέει ότι θα γίνει... Τα τωρινά δεδομένα δεν τα ήξερες. Κι άρχισες και, άρχισες και τα γόρι μου. Είμαι, μην παρεξηγήσεις. Μπορεί να μην πει και γόρι μου σε λίγο. Παρικάρι, μην παρεξηγήσεις βρε πουλάκι μου. Θα τη γραμμή να κλείσουμε, ακούς. Ναι. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι ακόμα, μηχανάκι οδηγάς. Όχι, είχε Βέσπα. Για μένα, εμένα ρωτάς. Ό,τι μηχανή θες. Ό,τι μηχανή θες. Το γαρά μιλάς. Και δεν σε γράφουνε. Όχι φίλε, γιατί η αστυνομική είναι σαν και σένα. Με αυτό το κεφάλι που βρήκες κράνος ρε φίλε. Πραγματικά ρεκόγινε. Αυτό το κεφάλι που βρήκες κράνος. Να ρωτήσω κάτι. Σε δέρνει και το πρωί και το βράδυ η γυναίκα σου, γιατί να σε δέρνει μόνο το μεσημέρι αποκλείει. Δεν έχω γυναίκα, μόνος μου είμαι. Καλά, πού είναι δυνατόν. Θέλεις να κάνεις τη γυναίκα μου. Τι έκανα. Μόνος μου είμαι, δεν έχω γυναίκα. Θέλεις να κάνεις τη γυναίκα μου. Εγώ να θέλω να... Δεν πηγαίνω με άντρες, συγγνώμη, δεν μ' αρέσει. Αλλά και το θεωρώ λογικό, όταν δεν έχεις με τι να ασχοληθείς, ψάχνει να βρεις και παίρνει σε εμάς τηλέφωνο. Σου έκανε και πρόταση. Δεν με συγχωρείς, δεν μ' αρέσουν οι άντρες. Μπορεί να πας με όποιον κουστάρεις και καλά θα κάνεις. Μπράβο. Το λύσαμε. Ούτε εμένα μ' αρέσεις. Δεν είσαι του γούστου μου. Πάει μάλλον. Καλά, πριν με έκανες πρόταση. Εσύ είπα να θες να κάνεις τη γυναίκα μου, να την κάνεις. Δεν σου είπα ότι θα σε... Πάλι το ίδιο είναι φίλε, να ψάξω τώρα. Να την κάνεις, να μου πλένεις, να μου καθαρίσεις. Θες να μου την κάνεις πιο επίσημα την πρόταση από κοντά. Με μονόπετρο. Όχι, μην ανοίγεις ρε κόκκινε, σε παρακαλώ. Όχι, με μονόπετρο. Θέλεις. Μην ανοίγεσαι ρε φίλε μου τώρα από κοντά και πήγες να βρεις τον άλλον στο σπίτι του και πήγες με δύο γορίλες. Να σου ζητήσεις συγγνώμη με δύο γορίλες, δεν πήγες μόνος σου, μόνο εσύ το είπες. Πήγες μια φορά σε κάτι φίλε, που θες να έρθεις. Και πήγες με δύο γορίλες. Θες και από κοντά θες να... Κάστε, ρε, φίλε, θες να έρθεις. Τι γορίλες. Δεν έχω τόσα λεφτά να σου πάρω μονόμετρο καρδιά μου. Χωρίς μονόμετρο, με ένα τριαντάφυλλο να έρθεις. Καρδιά μου. Δεν έχω να σου πάρω. Με ένα τριαντάφυλλο. Δεν έχω τόσα χρήματα, δεν μου περισσεύουν. Δεν χρειάζονται. Κόψα από ένα κύπο ένα τριαντάφυλλο και έλα. Φοβάμαι. Άντε, να σου πω, φοβάμαι. Αυτό δεν θα ακούσεις. Πού πήγε με γόρι, λες ρε φίλε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι φοβάσαι, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ραπ μόνος του είπε, λέει μια φορά πήγα σε ένα κάτω σπίτι του, πήρα και μαζί μου δύο γιατί δεν ήξερα τι μου περιμένει κάτι είπε. Και μου ζητήσει συγγνώμη, του λέω καλά, δεν τρέψει, μου είπε όχι εγώ, όχι εκείνο. Καλά, θα κρατήσω, θα αφήσω μια φωτογραφία μου και για σένα στο γραμματεία. Μπορεί να την πάρεις όποτε θέλει. Αυτόγραφο θέλει. Επόμενη γραμμή, φύγε, παρασύρθηκες. Θα αφήσει φωτογραφία και αυτόγραφο θα έχει πίσω. Θα βάλει εκεί με το άσπρο το κουστούμι που είσαι. Θέλει να πάει με άντρα, μετά λέει ότι δεν είναι του γούστου. Δεν κατάλαβε ότι σε γουστάρει. Ε? Σε γουστάρει. Τόσο πολύ, ρε φίλε. Κοίταξε, οι θαυμαστέ γρήγορα είναι. Φίλε, εδώ μιλάμε για ερωτική προδιάθεση. Να είσαι προδιαθετημένο να τα ζήσει αυτά τα πράγματα. Ναι. Πάνε σε ένα ακόμα κύριο. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, κύριε. Κωστή, έμαθα ότι κάποιο με έψαχνε. Είμαι ο αδελφό τη Βιβή ο Νίκο. Έλα, ρε, σε ψάχνουμε. Καταρχήν τα διαβολάκια. Τώρα αν δεν κάνεις καλαμπούρι είναι απίστευτο. Όχι ο Νίκος είπε. Είπε ο Νίκος αλλά το επίθετο μου πια δεν είναι διαβολεμένο. Το έχω αλλάξει σε Αναστασάκης που ήταν το πατρικό γιατί εκείνο ήταν παρατσούκλι παλιό. Η Βιβή το κράτησε για λόγους φύρμας. Η Βιβή είναι προπονήτρια στο Πανόραμα δεν είναι. Πανόραμα και Παναθλητικό που τους πάει σφαίρα για πρώτη θέση. Και έχει, και παίκτρια τη γειτόνισά μου την Ψηλή πώς τη λένε. Την Τόσκα. Την Τόσκα, ναι, ναι. Είμαστε καλά, εγώ είμαι δάσκαλος όπως είπε ο φίλος. Ποιος είναι αυτός που με ψάχνει? Σε ψάχνει ένας παππούς. Εγώ του είπα ότι και στο εστιατόριο τα διαβολάκια ερχόμουν εκεί με τον κύριο. Προμνημονεύτονται. Πάντα διαβολάκια. Συγχωρέθηκαν οι γονείς μας, έχει χρόνια που περάσανε, σας ακούω. Καθημερινά, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο φίλος που με ψάχνει. Κοίταξε, άσε το τηλέφωνο. Αν έχεις την καλοσύνη,
Ναι. Πάρε πάλι άστο τηλεφωνό σου στη γραμματεία. Και αν το ζητήσει, θα το δώσουμε. Και αν πάρει ο συγκεκριμένο κύριο, η κυρία Γκουλιώνη θα το δώσει. Εντάξει, έγινε. Συγγνώμη λίγο, έχει κάνει πάλι κάποιο μαγαζί. Όχι, όχι. Τώρα ασχολούμαι με, με την εκπαίδευση δάσκαλο και έχουμε και ένα σχηματάκι που και που τραγουδάμε. Με αυτό το φίλο μας, το παλιό, το Μανώλη, το Μουσάτο, το ξέρει ο Κώστας από το σχολείο. Το κομμουνιστή. Το σύντροφο, μπράβο. Ο Μανώλης είναι, ρε φίλε, η ατραξιό στην Τούμπα τώρα, πλάκα κάτι. Μαζί έχουμε ένα σχηματάκι και που και που παίζουμε. Πείτε μας που είναι, αλλά στείλουμε κόσμο. Εντάξει, εντάξει, όταν θα... Είμαστε... Νικόλα, πλάκα κάτι. Παντού. Έγινε, Νικόλα. Να είστε καλά, χάρηκα, παιδιά. Δώσε τη χαιρετίσματα. Καλή επιτυχία. Ευχαρίστω, ευχαρίστω, Κωστίνια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Την Βιβί την είχα παίκτρια σαν προπονητή στην ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου. Έξω δεξιά την είχα βάλει. Όπου και αν δεν βάζει, σου λέω, αυτοί και οι δίδυμες ήταν το κάτι οι άλλο. Οι δίδυμες, ναι. Το κάτι άλλο. Ναι. Κλείσε ρε Γρηγόρη, επιτέλους το βλάκα τον αργό σχολείο. Όχι, δεν. Έλα, εντάξει, εντάξει. Υπάρχουν και παρεξηγήσεις, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ήθελα απλά να βγάλει ό,τι έχει μέσα του, να το καταθέσει. Έτσι. Τελείω. Το έβγαλε. Πάει τελείω. Θα έρθει να πάρει και αυτό μια φωτογραφία. Έλα, έλα, σταμάτα. Θα ασχολεί το κόστο από αυτά, έβγαζε λεφτά στο Δελασάλ. Διάλειμμα. Μη. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα και για τα επόμενα 22 λεπτά μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 390, 955 και ενώ το μήνυμά στο 54340. Μας έπρεξες. Μια γυναίκα βγήκε. Και εκείνη ήταν η γυναίκα πιο μεγάλη από εμάς. Δηλαδή τι ήθελε να βγει, πιο μικρή από εμάς. Μα ότι μας ακούνε γυναίκες κάποιες ηλικίες. Σου κάνει εντύπωση αυτό. Είσαι μαγουλάκες και γλυκούλης. Άμα είσαι κανένας Δον Ζουάν θα σε παίρνει και μια πιτσιρίκα. Α, πας στο Zoo Radio. Οι γυναίκες που σε ακούν, αγόρι μου, είναι μεγάλες. Το target group το οποίο έχει το Πετρόπολης είναι άλλο ηλικιακό από αυτό που έχει το. Όχι, αγόρι μου. Επειδή είσαι γεροξεκούταρος, σε ακούν γυναίκες μεγάλες ηλικίες. Άκου λίγο κάτι. Άκου λίγο κάτι. Είσαι γουρσούς λαμπά. Άκου λίγο κάτι. Όταν περνάνε. Το target group είναι για να πουλάμε ακουστικά βαρικοΐας εδώ πέρα το μεσημέρι. Αυτό που πες είναι έξυπνο. Έξυπνο. Μια εταιρεία όταν θέλει να κάνει διαφήμιση. Ποιο είναι ο κορυφαίος σταθμός όνειρο, είναι το Μετρόπολης. Όχι, το Ζου, το Ζου. Το Ζου, το Μετρόπολη. Τι target group έχουν, σε τι ηλικιακό κοινό απευθύνονται. Ναι. Σου λέει 18-24. Ναι. Ή 24-50. Ναι. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το ηλικιακό. Ναι. Για να ξέρουν αν ναι. Οι διαφήμιση θα βάλουν να πιάσουν τόπο. Ναι. Καλά κάνουν. Παίζει ρόλο. Το τηλεφώνι, είναι ένα δείγμα. Ναι. Το τηλεφώνησε μόνο μία γυναίκα, πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση. Ναι. Εντάξει. Τώρα πάει και η κυρία Δώρα. Δύο. Έλα ρε κόκκινε. Το ότι πήρε μόνο μια κυρία μου κάνει εντύπωση. Εγώ περίμενα περισσότερες γυναίκες. Πάνε στο Ζου να κάνεις εκπομπή. Παρακαλώ. Έλα φίλε, ναι. Πάρε εκεί με την καρκούρια, σε κάνει κόσκινο καρκούρι. Γιατί είσαι πολύ. Έλα βρε αργέ τώρα τα τράβα την Τετάρτη σου να φύγουμε στον περιφερειακό που έχει ανάποδη κλίση. Λέγε φίλε. Ναι. Ναι. Έλα φίλε, πάρε μπροστά. Εγώ είμαι. Ναι. Κόκκινε. Οχ, ορίστε. Το Φαλάκρα θέλω. Ρε εσύ, Φαλάκρα, έχεις εκτεθεί ανεπανόληπτα. Ανεπανόληπτα, έγινε. Ανεπανάληπτα. Ναι. Σε εκθέτουν δύο Πορτογάλοι. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Σέρτζιο και ο Βιερίνια. Ο Σέρτζιο, ποιο Σέρτζιο λένε? Ο Σέρτζιο. Ποιος παίζει τον ΠΑΟΚ? Ο Λιβέρα. Με έχει εκθέσει εμένα ο Λιβέρα. Εσύ ξέρεις από μπάλα τώρα. Ας το Βιερίνια, ο Βιερίνια έχει εκθέσει όλη την Ελλάδα και εμένα μαζί. Ο Ολιβέιρα με έχει εκθέσει εμένα. Βέβαια. Ο Ολιβέιρα. Για ποιο λόγο? Με αυτά που λες. Εντάξει, πες μου για ποιο λόγο. Με αυτά που λες συνέχεια. Άντε πάλι τα ίδια. Βρε παιδάκι μου, ναι. Εσύ πες από αυτά που είπα. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε, να κάνουμε διάλογο. Ωραία. Πες μου εσύ από αυτά που είπα για τον Ολιβέιρα, ότι είναι αντίθετα από αυτά που πιστεύεις εσύ. Και να σου ακούσω με μεγάλη προσοχή. Παρακαλώ. Πώς δεν είναι, πρώτο που θα κάνει τώρα. Τι θα κάνει? Το άγνωστα του, ό,τι και να κάνει, θα είναι πρώτος. Θα είναι! Μέχρι τώρα δεν είναι δηλαδή. Ναι. Βρε και τώρα είναι, αλλά τώρα είναι. Νεκθέτης. Δηλαδή τα στοιχεία, συγγνώμη, τα στοιχεία του παιχνιδιού του ποια είναι? Ας πούμε είναι ταχύς. Ρε μην με ρωτάς αυτή την πάλα. Δε, θα κάνουμε διάλογο. Πάω. Είναι ταχύς. Ρε εγώ με πάω, ρε. Δεν το κατάλαβα ότι σε πάω. Πού είσαι, αδερφέ, περίμενε τώρα. Κόκκινε. Έλα. Αγαπούλα. Να. Αγαπούλα. Την κουκούλα, την κουκούλα, σε εκθέτουν και σένα. Ποιο σε εξέδεσαι, σε ποιο πράγμα. Ναι, για ποιο πράγμα. Για το τηλεφώνημα πριν. Τι είπε δηλαδή. Τι εννοείς με εκθέτει.
Δεν σε είπα ότι παίρνει φουσκούτους μαζί. Ρε κόκκινε. Επειδή είπε κάποιος κάτι, δηλαδή πρέπει να το υιοθετήσει. Okay. Βέβαια. Okay. Τι να κάνω εγώ τώρα. Να σε βάλω μυαλό. Να σε αλλάξω. Δεν μπορείς. Δεν πειράζει. Άλλος βάζει φουσκωτούς, άλλος παίρνει σκυλιά μαζί του. Τέλος πάντων, πάμε που με γραμμή. Χωρίς το σκύλο δεν βγαίνει έξω. Άλλος το φουσκωτό. Τι να κάνω. Όποιος έχει απορίες πλησιάζει. Πάμε επόμενη γραμμή. Αγαπούλα. Όπα. Πούλα. Λέγε. Έλα αγαπούλα. Έλα. Κάντε. Καλά είστε. Μια χαρά εσύ. Ωραία, εγώ το άξιμησα. Άμισε. Όχι, βρίσκω. Λοιπόν. Ο Ματόπουλος έχει σήμερα γενέθλια. Ο Ματόπουλος. Ο Χαζινάκος είναι ο Ματόπουλος. Ναι. Και σου πήρα και σένα δώρο μια φανέλα. Σε βάλει πλήση το πόδι. Εμένα. Θα τη βάλει στο μαέστρο τελικό. Σε πέρα μια φανέλα με εσένα. Εμένα. Γιατί ξύπνησε τόσο αργά. Γιατί ξύπνησε τόσο αργά. Γιατί κοιμήθηκα αργά. Α, εντάξει. Εντάξει, άντε, τα λέμε. Άκου φορεί ο Αλέξανδρος. Ναι. Αλλοιώθηκαν τα πάντα στην πόλη. Έλα, φίλε. Λες και άκουγα το Βασίλη Καρά ήταν. Όταν τον έβγαλε ο Βαρδάκης. Ναι. 7 ώρα το πρωί. Έξυπνος ο Βαρδάκης. Ναι. Τον πήρε τον σε βραδινή ώρα δική του. Δεν υπολόγισε ότι στο άλλο ημισφαίριο θα είναι 7.30 το πρωί. Ο Καράς τελευταία φορά που σηκώθηκε 7.30 ώρα το πρωί ήταν 6 δημοτικού και τον ξύπνησε. Ορίστε. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική. Καλώ το δευτεραθλητή. Γυναική ομάδα ποδοσφαίρου έχετε στο Ολυμπιακό. Ναι. Μα τώρα σε παρακαλώ, Γρηγόρη μου, ποιο ασχολείται με γυναικείο ποδόσφαιρο? Μόνο με γυναικείο βόλεϊ υπάρχει πιθανότητα να πα να θαυμάσει. Δηλαδή οι οπαδοί τη Ατλέτικο που γεμίσαν ένα γήπεδο για να δουν γυναικείο ποδόσφαιρο. Σε παρακαλώ τώρα, με ποιο γυναικείο ποδόσφαιρο? Έχει δίκιο ο Κωστάκης, όπως τον αποκάλεσε η παλέμαχος ποδοσφαιριστίνα. Έτσι. Κωστάκη. Ενώ το target group αυτό που λες, Γρηγόρη μου. Γι' αυτό απευθύνεται σε αυτή την ηλικία. Το άκουσες αυτό? Κωστάκη μου τον αποκαλούσε. Εντάξει, έχει οικειότητα γιατί. Κωστάκη μου, μου επιτρέπεις να σε λέω και εγώ Κωστάκη μου. Μακάρι, τώρα. Στα 50 επειδή με λέτε ξέρω Κωστάκη. Ότι είσαι καλό παιδί και δεν είσαι ιντριγαδόρος. Είμαι. Δεν μου λες, είσαστε το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο στην πόλη. Είμαστε. Δύο χάρες θέλω, ρε Κωστάκη μου, μέσω της εκπομπής σου. Να γίνει ο τελικός του κυπέλου στο Φίλιππος Αρένα της Μακεδονίας. Ναι. Βάλε τα μέσα σου εκεί στην Εψιμή Θεσσαλονίκη, στην ΕΠΟ που έχεις δικούς σας ανθρώπους. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, ρε Κωστάκη μου, πότε γίνεται η στέψη του πρωταθλητή Ελλάδος? Η απονομή του πρωταθλήματος. Πότε τελειώνει 21 δηλαδή? Απριλίου. Δεν μου λες μπορείς να μεσολαβήσεις, γιατί συναντήθηκες και την τελευταία φορά εσύ με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Σαββίδη, να τους ξεφθυλίσει κι άλλο τους παοξίδες, να τους βάλει να πάνε στο πρόχωμα να κάνουν τάμα στην εκκλησία, αλλά με μία προϋπόθεση, Κωστάκη μου. Από την είσοδο του χωριού μέχρι στην εκκλησία να περπατάνε όλοι στα γονατάκια. Γίνεται αυτό, ρε Κωστάκη μου, να το δούμε κι αυτό? Ναι. Γιατί, ρε Κωστάκη μου, μόνο τάμα στην Τίνο να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει και να περπατάει στα γονατάκια? Ναι. Εσύ δεν είπες εχθές, Κωστάκη μου, ότι η ομάδα και το πρωτάθλημα το πήρε πανάξιο ο μεγαλομέτοχος? Ναι. Και δεν το πήραν αυτοί? Ναι. Άνα μπράβο. Τι πρέπει να ζητήσει ο μεγαλομέτοχος τώρα από τους θαυμαστάς? Τι? Να πάνε να κάνουν τάμα στην εκκλησία στο πρόχωμα, στο Κιλκής. Εσύ σαν δευτεραρχητής τι θα κάνεις? Εμείς θα βγάλουμε σε μπρελόκ το άγαλμα του Ιησού Χριστού στο Ρίο Ντεζανέριο που χτυπάει παλαμάκια, ρε Κωστάκη μου. Τι να κάνουμε, να τα μοιράσουμε στον κόσμο? Το είπες εξάλλου πριν 12 μήνες. Με έστειλε ένα μήνυμα ο συμπαθητής μου, ο Γιάννης ο Λιάβας, ναι, το Χριστό να βαράει παλαμάκια στο Ρίο Ντεζανέιρο. Ναι, τη φωτογραφία, λέει, στείλτε στους φίλους σου κάτω, λέει, που πουλούσαν, να πούμε, μούρι πριν 2 χρόνια. Δεν μου λες, ρε Κωστάκη μου, άμα βγάλουμε μπρελόκ με τον Ιησού Χριστό να χτυπάει παλαμάκια, δεν θα τα οικονομήσουμε? Θα ήταν έξυπνος αυτός που θα βγάλει αυτό. Η καλύτερη τρολιά θα ήταν. Έτσι, έτσι. Η καλύτερη τρολιά. Έτσι. Δεν μου λες, ρε Γρηγόρη μου, να κλείσω και με σένα. Δεν μου λες ποιο είναι το πιο τρελό σου όνειρο να δεις ποδοσφαιρικό αγώνα γυναικείων ομάδων και μετά τη λήξη του αγώνα που σφυρίζει ο διαιτητής, τι να κάνουν οι κοπέλες? Λοιπόν, σε ενημερώνω ότι το σχολίαζα χρόνια πριν στο ραδιόφωνο. Ναι. Και το είδα από μια Σουηδέζα. Ναι. Αλλά φορούσε κάτι πολύ σφιχτό από πάνω, οπότε τσάμπα.
Τζάμπα εγώ, ρε, φίλε, τον μου, εγώ ρε φίλε μου ήμουν καλεσμένος μια φορά. Και εγώ περίμενα κάτι να δω και σε πληροφορώ ότι υπάρχει γυναικείος αγώνας ποδοσφαίρου. Ναι. Όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την Αμερική και είχε μέσα πάνω από 90.000 κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την Αμερική. Την Κίνα, συγγνώμη. Αποφάσισε ρε Κίνα. Σε κάνει ο Σαρόπουλος πάλι ιστορία. Καλά θα κάνει. Ναι. Την Κίνα. Την Κίνα. Στα πέναλτι 5-4. Και είχε... αλλάξανε φανέλες. Αυτό το όνειρο εγώ. Είχε πάνω από 90.000 κόσμο. Άλλο πράγμα λέω. Φοράνε, πώς φοράνε τώρα οι άντρες κάτι. Σαν μπουστάκια από κάτω, κάτι τέτοια φορά είναι. Για να μετράνε τους φυγμούς και αυτά. Εγώ αυτά. Χρόνια κάτι πίσω, γρηγόρη μου, σε αγώνα βόλεϊ γυναικών, σε τελικό πρωτάθλημα, θαύμασα τις Κουβανέζες εναντίον της Ουκρανέζες. Εκεί να βλέπεις κορμιά να πέφτουν. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η θέση σου ήταν πίσω από τους Σερβίς. Ήμουν ακριβώς στο κέντρο, είχα και από αριστερά και από δεξιά και ξέρω. Έχω μάθει ότι κάθεσαι πίσω από τους Σερβίς. Άσε! Νύχτα μου στο μακρινό πίσω. Ναι, ναι, κάνεις κολοτούμπα, γεια. Ναι. Έλα. Ναι, γεια σας. Κι άλλη κυρία, δεύτερη κυρία. Τι κάνετε αγόρια, η Βούλα πλατιπόρα. Γεια σου Βούλα, κοριτσάρα μου, τι γίνεται. Κωστή μου δεν πειράζει βρε, μόνο 6 γκολ δεν έβαλε Απόλλων για να βάλει το διπλό. Μην τρελαίνεσαι. Τίμιος! Ήμουνα στην 9 και τίμιος! Τίμιος! Μέχρι το 89 το πίστευα, λέω τώρα θα βάλουν 6 γκολ αφού το πέκοστή θα βγει διπλό. Τίμιος! Τίμιος! Μεγάλη χάρη, εγώ στα γόνατα κάθε μέρα τον περιμένω σπίτι, μεγάλη χάρη. Τίμιος! Πονάνε τα γόνατά μου να τον περιμένω, καλά και μετά πονάνε τα γόνατά μου, αλλά κάθε απόλαυση θέλει θυσίες. Πάντως να σου πω, πρώτα απ' όλα εσύ τον έχεις ξεπεράσει, τον χωρισμό, τι φάση είσαι. Με τον γιατρό. Ναι. Τα έφτιαξε με μια μπασκεμπολίστρια 1,92 ο γιατρός. Δεν μπορεί να το χωνίψει ότι τον γύρισε. Εγώ να σου πω πάντως. Έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα. Εγώ με τις μπασκεμπολίστριες έχω καλές σχέσεις. Είναι ό,τι καλύτερο από άντρα, να ξέρεις. Ναι. 2 μέτρα ψηλές, θελτικές, επιβλητικές. Πραγματικά είναι καλύτερο από... Δοκίμασέ το ανεπιφύλακτα και δεν θα χάσεις, άκουσέ με. Έχουν και μια ειδική ζώνη με μια προεξοχή στη μέση. Απλά, εντάξει, μην μπερδευτείς, εσύ τον τοίχο θα κοιτάς. Μην μπερδευτείς και κοιτάζεις τα μαλλιά από πίσω, κατάλαβες. Μην σε πιάσουν τέτοια τώρα τα δικά σου, ρε παιδί μου, εσύ τον τοίχο, αυτή από πίσω, δεν έχεις και μαλλιά να πιάσει κόντρα με την παλάμη. Εντάξει, θα σε πιάνει από το σβέρκο, εντάξει, θα τη βρει την άκρη, είσαι και λίγο άσβερκος, μωρέ δεν έχεις πια σήματα. Από πού θα σε πιάσει τώρα, πασιτμπολίστρια, άμα θέλει να σου επιβληθεί, πες ένα σημείο. Πάντως, φύγε! Εσύ, πόσες εβδομάδες τώρα είσαι ελεύθερος, για να ξέρω, έχεις κλείσει 2 εβδομάδες. Ένα μήνα. Και ένα μήνα απέχεις, πώς αντέχεις, δηλαδή, δεν νιώθεις κάτι να λείπει ανάμεσα από τα πόδια. Ντροπή. Φτούσου, αλήτη. Γεια σου, Βούλα. Είναι δυνατόν. Ναι. Επόμενος. Κορίτσι, πράγμα τώρα να μιλάς. Μια γυναίκα περιμέναμε να σπάρει τηλέφωνο και να μιλάει έτσι. Σαν τα λικέρις. Ναι, ναι. Ορίστε. Κάνατε κοιλιά. Σαν τη δικιά μου ένα πράγμα. Κάνατε κοιλιά. Ναι. Είπατε, ουρλιάζετε προχθές την Τετάρτη, Πέμπτη, πότε ήταν. Μην παίρνετε ήδη και ήδη, γιατί έγινε κοιλιά. Σήμερα τι κάνατε, ε? Περιμέναμε γυναίκες. Ναι. Και... κάναμε ένα τεστ και δεν βγήκε. Τι να σε βγάλω. Γυναίκες. Περιμέναμε γυναίκες. Κάναμε ένα τεστ. Αφού αγαπούλη σας είπε ο Αλέξανδρος. Γυναίκες με γυναίκες. Χάλασε κι αυτός. Χάλασε κι αυτός, ε. Δεν μου λες αυτό που λέει. Μάλιστα. Η Καλαμαριά έμεινε από πετρέλαιο. Έμεινε για η καημένη. Έμαθα ο Γιώργος βοηθάει. Ποιος Γιώργος. Πουζίδης. Πουζίδης. Ε. Ισχύει αυτό το κόκκινο. Δεν έχω ιδέα. Τι δεν έχεις ιδέα, τι ρεπορτάζ κάνει. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν σ' άκουσα. Τι με λες εγώ, δεν έχει ρεπορτάζ. Αυτά που ξέρω τα λέω. Όταν δεν ξέρω, τι να πω. Πως είδες είναι καλαμαριώτη, δεν είναι. Δεν το ξέρω ρε φίλε. Ναι. Το ρωτήσουμε, αν βοηθάει. Ναι, είναι καλαμαριώτης. Εντάξει. Μακάρι να βοηθάει, γιατί ό,τι όποιος βοηθάει καλό είναι. Έτσι. Καλό είναι, δεν κατηγορούμε. Δεν είπα τι κατηγόρησες. Απλά δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα με την εθνική αυτό που λέει. Ούτε θα τη δω. Δεν περίμενε. Αυτό το σύγχαμα, το ποδοσφαιρικό, εγώ αρνούμαι να το δω. Πήρε Κολοβέτσο, λέει.
Τι να πάρει ο Άγγελος, τι έχει να πάρει. Εδώ θα γίνουν οι Κογκολέζοι Έλληνες για να τους πάρει στην Εθνική. Έχει Έλληνες παίκτες. Καλά αυτό. Κοίταξε, ο Αναστασιάδης θα την πατήσει όπως την πάτησε ο Γιώργος. Ποιος είναι ο Γιώργος? Ο Παπαδρέου. Πήρε το Πασόκ στα χειρότερα του, παιδί μου. Κλείσε με αυτό. Καλό. Κλείσε με αυτό. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Κατάλαβες. Κλείσε με αυτό. Ωραίο, ωραίο. Μ' άρεσε, ωραίο, ωραίο. Είσαστε καλά. Ακόμα ναι. Όσο γίνεται. Εντάξει, άμα είσαστε καλά και ο Γιώργος. Αυτή η βρωμοεθνική μας χαλάει λίγο τον ιρμό των εκπομπών. Τώρα χαλάει έτσι ναι. Και τα πρωταθλήματα και τα κύπαλα. Δεν γίνεται και κάνα μακεδονικό έτσι να βγάλουμε καμιά σημαία ελληνική επάνω. Ναι. Πού πάμε, Ξάνθη τώρα. Ξάνθη για φιλικό, ναι. Α, μακάρι. Ναι. 6.000 παοξίδες θα κάνουν την Ξάνθη τούμπα. Και τελικά φύγαστε πότε θα γίνει. 21 Απριλίου. 21 Απριλίου. Να θυμηθούν οι παοξίδες και τα παλιά. Όχι 21 Απριλίου. Όχι 21. 21 θα γίνει. Όχι, ε! Θα γίνει 21. Είμαστε δημοκράτες όλοι. Έλα, φίλε. Ω, πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Κωστή. Έλα, φίλε. Είσαι καλά, τα γόρη μου. Ακόμα ναι. Είναι και είμαι στο κήπεδο ή όχι, φίλε. Ναι. Θα χαρώ εγώ. Λοιπόν, Αριανός είμαι καταρχήν. Μπράβο. Θα πω κάτι έτσι λίγο σωμοδιάθεσμο, εγώ ας πάω λίγο κόντρα στο δικό σου. Κλείνεις και το ραδιόφωνο. Κλείνεις και το ράδι γιατί κάνει λίγο μικροφωνισμό. Ναι. Χίλια συγγνώμη, τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είναι τέλεια. Τα χαρώ εγώ. Μανούλα. Καταρχήν να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στον πρόεδρο του Άρη, τον Θεόδωρο τον Καρυπίδη, που σε τόσες ματώσες, συκοφαντίες, λόγια, ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ο άνθρωπος αποδεικνύει με έργα ότι είναι κάτι ιδανικό για αυτή την εποχή του Άρη. Πληρώνει για να κάνει γήπεδο, πληρώνει για να κάνει προπονητικά και κάνει ομάδα από το πουθενά και όλοι είναι πληρωμένοι μέχρι τελευταία σαν το μαθαίνετε. Θα τα ακούει ο Σκόρδας αυτό στη Γαλλία και θα βγάζει σπηριά στην πλάτη του. Ο Σκόρδας θα βγάλει σπηριά για να μην... Θα τα ακούει αυτό ο Σαωρίδης με τον Νέγρη και όλους τους παλιούς παράγοντες εκεί, τους σουπεράδες. Και θα βγάζουν σπηριά στην πλάτη του. Θα σου πω κάτι, επειδή είμαι πολύ χωμένος μέσα στο παδικό. Παλιά, και στο λέω πολύ έντιμα αυτό, δεν έκανε κουμάντο ο Άρης. Έκανε κουμάντο ο Σούπερ 3. Έτσι. Το γνωρίζεις. Έτσι. Τώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό, με αυτόν τον άνθρωπο στην ηγεσία, τον Θεόδωρο τον Καρυπίδη, πλέον λέμε είναι ο Άρης. Έτσι. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι κουράγιο σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δέχεται πάρα πολύ πόλεμο. Δεν έχει τα λεφτά του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, αλλά αποδεικνύει ότι με πολύ σωστή ματιά, με πολύ ορθολογική σκέψη, μπορείς να κάνεις ομάδα των 3-4 εκατομμυρίων ευρώ που να αποδίδει και να χτυπάει ομάδες των 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ και μια γλυκιά προσμονή στους δικούς μας τους οπαδούς για του χρόνου, ότι αν το φετινό που όλα γίνανε λίγο αρπακόλα, άντε να κάνουμε ομάδα, να μαζέψουμε παίχτες, να συμπληρώσουμε ένα ρόστερ γιατί διώξαμε μια φουρνιά, να έρθει μια άλλη, αυτό που εμένα μου δείχνει η φετινή χρονιά είναι ότι έχω έναν πολύ καλό θεωρητικά κορμό, που εάν συνεχιστεί του χρόνου με 4-5 κινήσεις, εγώ πιστεύω ότι του χρόνου θα ζήσουμε και χαλάλι να είναι ο ΠΑΟΚ. Φίλε, εσύ που αποθεώνεις τον Καρυπίδη, να σου πω κάτι. Όπα. Παρακαλώ. Στα δικά μου μάτια έχει δείξει ένα πράγμα. Ο Καρυπίδη. Ναι, με την πορεία που έχει κάνει. Ότι μαθαίνει πώς να κινείται και πώς να λειτουργεί πιο γρήγορα από τον οποιοδήποτε που έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Και έχει και υπομονή καταρχήν, φίλε. Δεν ξέρω αν έχει υπομονή. Δείχνει ότι μαθαίνει. Σκέψου ότι κινείται και να λειτουργεί. Τους ίδιους καταρχήν, τους οπαδούς του Άρη τα 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω πώς τι άποψη έχει. Πολύ εύστοχο αυτό που είπε. Μαθαίνει να λειτουργεί και να κινείται πιο γρήγορα από τον οποιοδήποτε. Είναι ευφυής άνθρωπος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν έχει την οικονομία. Έχει λεφτά. Δεν το ξέρω. Είναι ευφυής. Δεν ξέρω αν είναι αθυρόστομος, δεν ξέρω τι είναι. Πολύ αθυρόστομος. Εγώ το γουστάρω επειδή είναι και αθυρόστομος. Είναι. Δείχνει κατηλιά... ότι μαθαίνει πιο γρήγορα από τον οποιοδήποτε. Σε τι κατήλια ρίχνει ο Καρυπίδης. Και υπάρχει κάτι να δεν σας έχεις πω. Δεν έχει τίποτα. Ναι. Σαν είδηση. Ναι. Από πολύ συγγενικό του πρόσωπο, ο οποίος είναι κολλητός μου. Του χρόνου ο Άρης θα έχει 2 μεταγραφές που θα ζήλευε η οποιαδήποτε τουλάχιστον ομάδα της Ελλάδος. Εδώ έχω μια ένσταση.
Ο ένας είναι Ιταλός και ο άλλος είναι Αργεντίνιος. Και ο ένας έχει ξαναπαίξει στην Ελλάδα και άντε να σας πω και λίγο μια πληροφορία έξτρα με τα ίδια χρώματα του Άρη. Πρόσφατα. Και το όνομά του ξεκινάει από Α. Πάμε παρακάτω. Αυτό που εγώ απλά θέλω να πω στους δικούς μας οπαδούς... από το καλοκαίρι άκουγα για τον Μπέρκ. Και Μπέρκ δεν είναι ποτέ. Όχι, πιο Μπέρκ αδελφέ μου, πιο Κοστούλης. Δεν είναι, όχι, ξέρω τι λέω. Ας σου πει και ο Κωστής. Από το καλοκαίρι... Ήταν να φέρει Μπέρκ, πήγε το καλοκαίρι. Θα έρθει ο Μπέρκ, θα έρθει. Εμένα μου φτάνει που έκανε καλή δουλειά. Το προτιμώ από 10 Μπέρκ να φέρει. Ακριβώς αυτό. Απλά εγώ θέλω να πω πολύ μεγάλη υπομονή στους φίλους μου. Τους Αριανούς για φέτος, μην στεναχωριούνται που ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα, είναι βαρύ αυτό που λέω, αλλά να μην στεναχωριέστε, καλό είναι που έστω ο ΠΑΟΚ σπάει λίγο το τσαπουκά των Αθηναίων, απλά θέλω μόνο μία χάρη, τα φιλαράκια μου τους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, τους συγγενείς μου τους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, μην αφήσετε το όποιο παδικό ρέτισμα, να το πω έτσι, να σας χαλάσει την εικόνα. Χαρείτε το, δίκαια το παίρνετε. Έπρεπε και με πολύ μεγαλύτερη διαφορά να σου το πω έτσι. Έχει ομάδα ο ΠΑΟΚ, μην τρελαθούμε. Έχει κάποιες μονάδες που θα τις ζήλευε κάθε ομάδα. Αλλά μην τρελαθείτε και κάνετε πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε. Έκλεισες, πάμε στον τελευταίο. Να δώσω μια είδηση τελευταία στιγμή και είναι σημαντικό. Ότι ο Ηρακλής και ο Ιωνικός ζητάνε τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Ποιο αγώνα είναι? Ηρακλής Ιωνικός, όποιος κερδίσει είναι με τα δύο πόδια στην Α1 κατηγορία. Πού παίζουν? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, τον Ηρακλή το συμφέρει. Όχι, και τον Ιωνικό του συμφέρει, γιατί τον Ιωνικό δεν το συμφέρει. Όταν είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι, ναι, τι γίνεται? Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το replay σε αμφισβητούμενη φάση. Άσε ρε τώρα. Άμα είναι το παιχνίδι, να το κάνουν κόλαση τώρα. Άλλο αυτό. Γιατί άλλο Ιωνικό. Εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το replay. Άλλο σε λέω, ρε κόκκινε. Τον Ηρακλή το συμφέρει, τον Ιωνικό δεν το συμφέρει. Το ζήτησε και ο Ιωνικός όμως. Πώς? Το ζήτησε και ο Ιωνικός. Δεν ξέρω, κακώς το ζήτησε. Δηλαδή αν έπαιζε Ηρακλής, Ιωνικός, θα συνέφερε τον Ηρακλή το τηλεοπτικό. Είναι πολύ καλή ομάδα ο Ιωνικός. Πρέπει να σε φάει ο λύκος να είναι και μαύρος. Άλλο σε ρωτάω, ρε. Ναι. Εσύ σαν Ηρακλειδέας, παίζεις μια κατηγορία στην έδρα σου Ηρακλής Ιωνικός, στο μπάσκετ. Ναι. Θες το παιχνίδι να είναι τηλεοπτικό? Ναι. Είσαι εφελός. Εντάξει, okay. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, καλησπέρα, Δραμήνος από Αθήνα. Όχι, εγώ νόμιζα γυναίκα. Καλώς τον Ανέστη Βλάχο των Νοτίων Πραστίων. Έλα. Λέγε, ρε, πως το τσάνι. Λέγε. Λοιπόν, θα πω προσκυνητής από το πρόχωμα, να πούμε. Ναι. Για το φίλο μου τον Καστελιώτη εδώ, να πούμε. Ναι. Που σε λίγο από οδηγός του κυρίου Θεοδωρίδη, το βλέπω μούτσο στα πρεζοκάραβα, να πούμε, του Προέδρου του. Λοιπόν, λέγε. Και επειδή επιτέλους σε αυτό το ποδοσφαιρικό γίγνεσθε στην Ελλάδα, να πω, εντάξει, λάθος σου, καταλάβαμε όλοι ότι τα πρωταθλήματα τα παίρνουν οι πρόεδροι και όχι οι ομάδες, αλλά οι πρόεδροι. Έχουμε καμιά άλλη... Κοίτα, μπορεί να βγει ο Λουτσέσκου και να πει, κοίτα να δεις, εγώ διαιτησία φέτος δεν είχα. Και θα έχει δίκιο. Ναι. Και θα έχει δίκιο. Γιατί μπορεί να βγει και να πει, εγώ σε πήρα πρωτάθλημα, ΠΑΟΚ, χωρίς να έχω αβάντα. Διαιτητική. Ναι, εγώ άλλο και θα έχει δίκιο. Δεν κατάλαβες τι είπα, ναι. Εγώ δεν το είπα για τον Λουτσέσκου. Α, εγώ το πάω γιατί εγώ το κοντράρω τον Λουτσέσκου, αλλά αν το πει αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Αν με πήρε φίλε εγώ, είχα διαιτησία φέτος. Θα του πω, ρε Λουτσέσκου, όχι, δεν είχες. Φάτινα θα με πει. Εγώ το είπα για όλους αυτούς τους οπαδούς που πίστευαν τόσα χρόνια ότι οι παίκτες τους παίρναν τα πρωταθλήματα. Τέλος εκπομπής, να είσαι καλά. Μάλιστα. Για τον φίλο μου το Στέλιο από την Κύπρο που μου λέει για τον Αραούχο, να πω ότι επειδή υπάρχει μια εμπλοκή, αν δεν τον θέλει η ΑΕΚ, μπορεί να έρθει στον ΑΕΚ. Ναι. Ο Αραούχο θα πάει στην ΑΕΚ μαζί με τον Βράνιες. Αν δεν τον θέλει η ΑΕΚ, ναι, μπορεί να έρθει στον ΑΕΚ. Ναι. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Συμφωνίζουν. Ναι. Απλά έμαθα ότι θα πάει στην ΑΕΚ. Δεν αφήνει κάποιο μελανό σημείο για ΑΕΚ και Άρη. Λέω, αν δεν έχει πρώτο λόγο η ΑΕΚ. Εντάξει. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για να κερδίσουν αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκι, Αλαμάκι και Δήμου. Να είστε καλά.